Ραπτό.gr. Πα-πα-πα-πα. Κάντε like. Πα-πα-πα-πα. Like, like. Πα-πα-πα-πα. Παρακαλώ. Κλειδαράζει και είμαι ανατολική δράση 75. Κλείστηκε η πεθερά μου μέσα στο σπίτι, να πούμε. Και θέλω κάποιο κλειδαρά να πούμε και να τη βγάλω. Ορίστε. Κλείστηκε η πεθερά μου μέσα στο σπίτι, να πούμε. Η πεθερά έμεινε μέσα. Και δεν χαίρεσε, ρε φιλαράκι. Μα είναι δυνατόν να θες τέτοια πράγματα. Έμεινε η πεθερά μέσα στο σπίτι και θες να τη βγάλεις και έξω. Χαζός είναι αυτός. Χάσατε τα κλειδιά του αυτοκινήτου ή του σπιτιού σας? Θέλετε να ασφαλίσετε το σπίτι ή τον επαγγελματικό σας χώρο? Κανένα πρόβλημα. Πετκανίτσας Αθανασίου Στέριος. Δελφών 101 με Μάρκου Πότσαρη γωνία. Τηλέφωνο 231-085-2727. Διατίθεται χώρο στάθμευσης. Κατασκευή κλειδιών αυτοκινήτου Immobilizer γνήσια με τηλεχειρισμό ακόμα και όταν έχουν χαθεί. Διάγνωση εγκεφάλων αυτοκινήτου. Κλειδιά, κλειδαριές, λουκέτα, χρηματοκιβώτια παντός τύπου. Κλειδαριές τορακισμένης πόρτας τελευταίας τεχνολογίας. Τηλεκοντρόλ γαραζόπορτας. Μπαταρίες για τηλεκοντρόλ. Access control ηλεκτρομαγνητικές. Συστήματα Master. Από το 1965. Εμπειρία, ταχύ εξυπηρέτηση, αξιοπιστία. Δελφών 101 με Μάρκου Μπότσαρη γωνία. 231-085-2727. Μεγάλες οθόνες, φθηνές κρέπες μεγάλες, καφεδάκι 1 ευρώ, περεβού δίπλα στην έξοδο και μετά ταξίδια, ερχόμαστε και βλέπουμε NBA, εγώ NBA δεν βλέπω, μπορείτε να πάρετε εσείς κρεπάρες, ποτάρες και καλή παρέα, έχει πολύ φάση το βράδυ και το βράδυ είναι βράδυ. See you, περεβού με τσάμι και γαμώ τα μαγαζιά. Για όσους ρωτάτε πώς μπορείτε να μας βοηθήσετε, λέει, ανοίξτε τα αυτιά σας. Πατήστε στο YouTube Ραπτόπουλος με αγγλικούς χαρακτήρες, μπείτε στο κανάλι μας και πατήστε εγγραφή, δηλαδή subscribe. Subscribe. Γίνεστε συνδρομητές δωρεάν και βλέπετε όλα τα βίντεο αμέσως μόλις ανέβουν. Κομμουνιστής είναι αυτός. Θα κάνω εγώ δουλειά με δεξιό, θα κάνω δουλειά. Like. Εγώ χρησιμοποιώ και το ραδιόφωνο.gr. Έτσι ώστε να ακούω όλα τα ελληνικά ραδιόφωνα και τα αθλητικά και τα μη αθλητικά. Και είναι μια πολύ καλή ιστορία για όποιον θέλει να ενημερωθεί να μπει. Εγώ μπαίνω και ενημερώνομαι. Ραδιόφωνο.gr. Πολύ καλό. Στίχημα, κίνο, τζόκερ, λότο, πρώτο, όλα τα παιχνίδια του ΟΠΑΠ σε ένα απίστευτο και ανακαινισμένο χώρο στη Βυζής και Δωρηλαίου γωνία στην Κάτω Τούμπα. Τηλεοπτική κάλυψη των αγώνων του στοιχήματος σε ένα υπερσύγχρονο περιβάλλον, φιλικό, άνετο και άμεση εξαργύρωση των κερδών. 22 οθόνες και ηλεκτρονικοί υπολογιστές στην διάθεση των παικτών του στοιχήματος για γρήγορη και άμεση ενημέρωση σε όλα τα στοιχηματικά γεγονότα. Quick Bet, η άλλη διάσταση του προκτορείου προπό. Αράζεις στις πολυθρονάρες και η οπτική σου προσέγγιση είναι φανταστική. Μπορείς να δεις ταυτόχρονα δύο παιχνίδια. Κίνο, κοινομαχία, να έχεις το χώρο σου, να κλάψεις, αλλά πολύ περισσότερο να πανηγυρίσεις. Γιατί είμαστε και γουρλίδες, να μην το ξεχνάτε αυτό. Η Κάτω Τούμπα αναβαθμίστηκε, εξυγχρονίστηκε. Υπάρχει αμφιβολία? Quick Bet, μαγαζάρα, Βυζής και Δωρηλαίου γωνία. Στην Κάτω Τούμπα, έτσι απλά γινόμαστε όλοι μια παρέα. Καλημέρα, καλημέρα στους φίλους του Μετρόπολης. Κωστής Ραπτόπουλος, Γιάννης Χιλιτίδης, γιατρός Μπανιός. Γεια σου, γιατρέ μου. Γιατρέ μου. Καλημέρα σας. Καλό χειμώνα, γιατρέ μου. Καλησπέρα. Μια κακή μέρα ξημερώνει σήμερα, σαν σήμερα το 1990. 9 ήτανε, ναι, 99. Εκείνο το παιχνίδι του Παναθηναϊκού με τον ΠΑΟΚ στην Αθήνα, 4 Οκτωβρίου, σοφάρισε ο Νάγμπε, έκανα εκπομπή στον TV Μακεδονία και την άλλη μέρα δεν είχε τότε Facebook, δεν είχε τίποτα, δεν είχε ηλεκτρονικές τέτοιες ιστορίες. Αρκετοί φίλοι του ΠΑΟΚ, νέοι όλοι, χάθηκαν στα βρωμοτέμπη τα. Τώρα περνάς με το αυτοκίνητο, φίλε, μέσα από το τούνελ και δεν κινδυνεύεις. Πηγαίνεις Θεσσαλονίκη, Λάρισα, σε ανέξα μαξάρα σε μία ώρα. Ανέξα μαξάρα. Και κάτω από μία ώρα. Αν πετύχεις και δεν σταματάς και στα διόδια, έχεις αυτό το ηλεκτρονικό που λένε και τα λοιπά, και έχεις κανένα 160 άλογα και πάνω, φεύγεις φωτοβολίδα. Έχουν βελτιωθεί οι δρόμοι. Σαν σήμερα ήταν, γιατρέ, που χάθηκαν τα παιδιά. Χάθηκαν νέα παιδιά, νέοι άνθρωποι, και όταν χάνονται νέοι άνθρωποι είναι πάρα πολύ σκληρό.
όταν φεύγει το παιδί και μένει ο γονέας πίσω. Είναι πολύ σκληρό. Όταν πεθαίνουν οι γέροι μετά τα 70-75, λες εντάξει στεναχωριέσαι, αλλά το βρίσκεις σαν φυσιολογική, έτσι, φυσιολογική εξέλιξη. Πάλι στεναχωριέσαι, αλλά δεν είναι το ίδιο η απώλεια. Να χάσει ένα παιδί τώρα στο δρόμο, από λάθος, από κακό δρόμο, από αυτά τα βρωμοτέμπητα, τα Ελληνικά. Δεν τα χώνεψα ποτέ μου. Ναι. Δεν τα χώνεψα ποτέ μου. Και όταν έκανε αυτός ο Βρωμοτσίπρας, ο καλός άνθρωπος αυτός, αυτή τη γέφυρα, πώς τη λένε, είπα μπράβο τον Πρωθυπουργό που εγγενίασε, να πούμε, αυτή τη σύραγγα, να πούμε. Αυτά τα έργα συνήθως άλλο τα σκέφτεται, άλλο τα υλοποιεί, άλλο τα τελειοποιεί. Εντάξει. Όχι τώρα, γενικά. Και έκοψε την κορδέλα, να πούμε, ο Τσίπρας. Έτυχε. Καλός άνθρωπος. Έτυχε και έκοψε την κορδέλα. Εντάξει. Εντάξει. Σήμερα ήμουνα στον φίλο μου τον Πετκανίτσα. Πήρε η μικρή κάτι κλειδαριές εκεί για την τσάντα κτλ. Και πήρε τρεις και πρέπει να γυρίζω τις δύο πίσω, να διαλέξει. Τον περίμενα τον Πετκανίτσα εκεί έξω. Δελφών 101, είναι και χορηγός μας το μεσημέρι. Απέναντι από τον Πετκανίτσα έχει τρία κλειστά μαγαζιά. Και στο τέταρτο κλειστό μαγαζί, μάλλον στο τέταρτο μαγαζί που δεν είναι κλειστό, ο ιδιοκτήτης του μαγαζιού που έχει τρία παιδιά από ό,τι φαίνεται, λέει Πρωθυπουργέ, έλα να μου ζήσει τα παιδιά, λέει, γιατί τόσα χρόνια, λέει, μας ρημάξατε, να πούμε, με αυτό το βρωμό μετρό το οποίο δεν έγινε κτλ. Στεναχώρια σε πιάνει όταν βλέπεις μαγαζιά να κλείνουν. Ευχαριστίες όταν μαγαζιά ανοίγουν. Και το σπουδαιότερο που συγκλονίστηκα ήταν εκεί που καθόμουν να περίμενα τον Πετκανίτσα έξω από το κλειδαράδικο. Είχε πει για μετά να τρέξω, να πούμε. Λέω, μια και δεν αφήνω και τις κλειδαριές στον Πετκανίτσα. Έρχεται μια γάτα, να πούμε, κοντά μου, με μυρίζει, άρχισε να με γλύφει το χέρι και ήρθε πάνω στην αγκαλιά μου και κάθισε η γάτα, να πούμε. Ναι, τα πας καλά με τις γάτες. Και με τις δικές μου τα πας καλά. Ναι, αλλά αυτή ήταν του δρόμου, γάτα. Ίσως μύρισε λίγο τη μήνη, δεν ξέρω. Λες να μύρισε τη μήνη. Μπορεί. Ήρθε, στρώθηκε στην αγκαλιά μου η γάτα. Άρχισε να τη χαϊδεύω τη γατούλα. Γατούλα, την έλεγα, γατούλα, τι καλή γατούλα που είσαι. Πήγα μετά απέναντι σε ένα ζαχαροπλαστείο, την πήρα λουκάνικο πιτάκι, να πούμε, τη γάτα. Χολυστερίν, 400 γάτα. Την πήρα και ένα μπουκάλι γάλα, να πούμε, χλάς χλους. Αλλά είναι μερικοί που πετάνε, να πούμε, στα ζωάκια κακά πράγματα και τα πεθαίνουν, να πούμε, κάτι καθάρματα, κάτι ζώα, να πούμε, τα οποία είναι άνθρωποι, αλλά πρέπει να... Τι να πω, ρε φίλε, τι να πω. Τέλος πάντων, τι κάνεις. Τα πας καλά με τα ζώα όμως. Ναι, εγώ τα πάω καλά με τα ζώα. Με τους ανθρώπους δεν τα πάω καλά. Δεν τα πάω καλά, τα πάω. Προσπαθώ. Κάτι γίνεται. Κάτι γίνεται. Άγχος πολύ. Μπήκανε μέσα τα εντερικά, μπήκανε μέσα τα αυτά. Να πούμε ότι ο γιατρός στο Ευεδέρθη, στο Έντερο, έχει διάταξη πολύ καλή. Εμένα με βοηθάει, που είμαι στρεσαρισμένος. Νομίζω σε αυτό οφειλόταν αυτό που είχες πάθει τον τελευταίο καιρό, αλλά εντάξει, νομίζω ότι το ρυθμίσαμε καλά. Ναι. Δηλαδή δεν χρειάστηκε πολλές συνεδρίες να κάνεις, 5-6 συνεδρίες ήταν καλές για σένα. Ναι. Ναι. Αυτό το ευερέθησο, γιατί είναι ψυχολογικό, να πούμε. Εντάξει, είναι... Όταν στρεσάρεσαι και... Ναι, είναι, ναι. Εντάξει, είναι διάφορα συμπτώματα, δηλαδή μπορεί να έχει ο άλλος μετεωρισμό, δυσκυλότητα, εναλλαγές δυσκυλότητας με διάρρεια, φυσιολογικές κενώσεις. Πρίξηματα, αυτά τα οποία τα συμπτώματα τα οποία υπάρχουν χωρίς να υπάρχει κάποια οργανική πάθηση άλλη, ας πούμε, έτσι. Οπότε τα ερμηνεύεις ως... και λόγω κακής διατροφής και λόγω στρεσογόνου ερεθίσματος. Κάποιες όχι, κάποιες τροφές οι οποίες μπορούν να σου δημιουργήσουν τα συμπτώματα αυτά. Π.χ. κάποιος τρώει γαλακτομικά. Τρώει κάποιος? Γαλακτομικά, τον πειράζει, ας πούμε. Του φέρνουν αυτά τα συμπτώματα. Οτιδήποτε. Μπορεί να είναι φυσικό χυμός πορτοκάλι, μπορεί να είναι σφολιάτες. Ένα πολύ φιλικό μου πρόσωπο μου λέει: κοίταξε να δεις, λέει, μέσα στο γάλα μπορεί να βάλεις και γιαούρτι, να πούμε. Μέσα στο νερό να βάλεις και γιαούρτι. Το παίρνω εγώ, το ανακατεύω, να πούμε. Το κοπανάω, να πούμε. Βέβαια είχα φάει μουσακά πριν. Αυτό είπαμε. Ο μουσακάς με πείραξε τώρα, λες, είναι το γαλακτοκομικό. Ή συνδυασμός να ήταν, λες. Ο μουσακάς σίγουρα. Ο μουσακάς πρέπει να ήταν. Ναι, καλοκαιριάτικα, ναι. Να πούμε, τον κοπάνεις εκεί. Ναι, μία η ώρα, τι ώρα το έχει φάει. Ναι. 6 ώρα. Δεν μου λες τι γίνεται, ναι. Πώς θα παρεμβεί τα πράγματα. Όλα ωραία. Όλα ωραία. Υπάρχουν άνθρωποι που βλέπουν όλα ωραία τα πράγματα. Τι άνθρωποι είναι αυτοί. Τα περισσότερα. Ναι, πώς κατηγοριοποιείς τους ανθρώπους? Είναι αυτοί που τα βλέπουν όλα μαύρα? Είναι αυτοί που τα βλέπουν όλα ωραία? Είναι αυτοί που τα βλέπουν μεσαία? Είναι αυτοί που τα βλέπουν και μαύρα και αυτά? Άλλοι γιατί έχουν σκαμπανεβάσματα, να πούμε. Εσείς από αυτούς που τα βλέπουν καλά όλα? Όχι καλά όλα, τα περισσότερα ναι. Τα περισσότερα ναι. Ναι, είναι και θέμα ιδιοσυγκρασίας όμως. Εγώ τι, πώς τα βλέπω? Επίσης. Κι εγώ, ναι. Ναι, ναι. Είμαι θετικός. Θετικότατος. Ναι, αλλά ο κόκκινος λέω ότι τα βλέπω μαύρα και είμαι... Όχι, είσαι λίγο καχύποπτος, αλλά όχι απαισιόδοξος.
Ναι. Άλλο καχύποπτο. Ναι, ναι. Άλλο απεσιόδοξο. Ναι, ναι, ναι. Να έχει διαφορά αυτό. Ναι. Ναι. Έχει διαφορά. Έχει διαφορά αυτό. Ναι. Νομίζω ότι έχει αισιόδοξη. Είμαι αισιόδοξο άνθρωπο. Ναι, 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 ναι. Ναι, αλλά ξεκινάω να κάνω κάτι, παίρνω τη χειρότερη εκδοχή. Αυτό ναι. Νομίζω κρατά μια έτσι. Αν έρθει το κακό, το έχει πει. Αν δεν έρθει, ακόμα. Προετοιμάζω ναι. Λοιπόν ψυχολογικά τον εαυτό μου ναι, όταν ναι. Ξεκινάω κάτι ή όταν. Ότι αυτό θα καταλήξει σε άσχημη αυτή. Ναι, ναι. Ναι. Εις τρόπον ώστε, αν γίνει ναι. Αυτό, σου να μην στεναχωρήσω πολύ. Σου γίνει συνήθεια αυτό τώρα. Ναι. Ιδίως σε θέματα υγείας, οπότε. Ναι, και στα υπόλοιπα θέματα. Ναι, ναι. Ενώ άμα γίνει κάτι καλό. Το δέχεσαι σαν, μια έκπληξη. Μια έκπληξη. Ναι. Ευχάριστη. Μπράβο. Ενώ αν περιμένεις όλα καλά και ναι. Σου έρχεται το στραβό, σου έρχεται μια δυσάρεστη έκπληξη, να πούμε. Ναι. Αυτό ναι. Συμβαίνει και με τους ανθρώπους. Αν δεν περιμένεις τίποτα από τους ανθρώπους, δεν θα απογοητευθείς. Αν όμως. Περιμένεις πολλά. Μπορεί να απογοητευθείς. Λες, ε. Έτσι. Σόπα, ρε φίλε. Δεν το είπα εγώ, άλλωστε είπα αυτό. Ποιο το είπε αυτό. Δεν θυμάμαι. Κάπου το διάβασα. Κάνα τεμπέλη θα το είπε, γιατί δεν θα δουλεύει για να τα σκεφτόταν αυτά. Τι να κάνω, χρειάζονται και αυτοί. Χρειάζονται και τεμπέληδε για να λένε τι φιλόσοφοι. Είναι οι εργάτε του πνεύματο. Πώ το πε. Οι εργάτε του πνεύματο. Ποιητέ, φιλόσοφοι. Και άλλοι πολλοί. Θεωρητικοί κτλ. Μπράβο. 9.55 κενό μήνυμα στο 54.340. Κοινωνιολογικό που βρισκόμαστε, τι λε, τι συζητιέται. Δεξιά, τώρα, να έχουμε το γύρο που πήγε σε προχθές, βέβαια. Σήμερα. Σήμερα, σήμερα παίζει με τον γιατρό τον Τσανκαλίδη να πούμε. Ναι, ναι, ναι. Κοπανίσατε. Όχι, όχι. Γιατρέ, είχαμε και δουλειές μετά. Εντάξει, ναι, ναι. Ψηλό, ναι. Ψηλό, ψηλό. Ψηλό πράγματα. Ναι, ναι. Mm. Πάντως, εντάξει, καλή διατροφή, καλό μαγαζί. Ναι. Και σε περιμένει κιόλα. Ψάρι τρως. Συνήθως. Ναι. Ναι, ναι. Όχι, εκεί μόνο ψάρι. Ναι. Εκεί τρως μόνο ψάρι. Συνήθως τρως μόνο ψάρι. Ναι, ναι. Πάμε και στην Πορφύρα να φάμε. Ναι, βεβαίως. Ναι, μας περιμένει και για γίγαντες. Ναι, φασόλια γίγαντες και ντολμαδάκια με αυτό στα λεφτά τα χειροποίητα. Ναι, ναι. Το κοπανίσι με τζατζίκι να πούμε. Προφίλε. Σκορδομπόλικο τυλό. Ναι. Ανατολικά ο γύρος δυτικά. Δυτικά εμείς, ναι. Ναι, ναι. Ναι. Δυτικά, ανατολικά εμείς, δυτικά, δυτικά ο γύρος. Ναι. Ναι, ναι. Ωραία. Ναι. Πού είσαι κοινωνιολογικός, πώς τα βλέπεις τα πράγματα, τι συζητιέται, τι γίνεται εκτός από τα ποδοσφαιρικά. Ποδοσφαιρικά, ναι, ποδοσφαιρικά πώς τα βλέπεις. Ποδοσφαιρικά, ωραία, εντάξει, ωραία εβδομάδα. Δεν έχω μεγάλη άποψη εγώ, γιατί είσαι ειδικός. Νομίζω ειδικός. Ότι. Εντάξει, ναι. Νομίζω. Εντάξει, είναι. Μ' αρέσει αυτή η κατάσταση πάντως προσωπικά. Ναι. Δηλαδή είναι αυτό το οποίο γκρινιάζαμε όλα αυτά τα τελευταία χρόνια. Φεύγει 15 βαθμούς. Μόνο οι μεγάλοι. Ναι. Ας υπάρχει Αθήνα να μπουμπούλα, να χάνουν και οι μεγάλοι, να φέρνουν σοπαλίες. Ναι. Ωραία δεν είναι, δεν ξέρω. Σωστό. Και εμένα μ' αρέσει. Να γίνεται ανομαλία. Να γίνεται στραβό. Ωραία. Τα και ο γιατρός. Mm. Δεν χάνει εκπομπή ο γιατρός. Ήταν στον Παρμενίωνα ο γιατρός. Ναι, άσκηση. Ήταν σε άσκηση στον Παρμενίωνα, mm. Βέβαια. Εικονικές μάχες δεν είναι εκεί πέρα. Γιατρός. 4 Οκτωβρίου, Παγκόσμια ημέρα των ζώων. Καπιταλιστική γιορτή. Γιατί καπιταλιστική γιορτή. Εντάξει. Τώρα, δεν ήξερα ότι 4 Οκτωβρίου ήταν Παγκόσμια ημέρα των ζώων. Να πούμε χρόνια πολλά τον Γρηγόρη τον Κόκκινο. Σαν τέτοιο ζώο που είναι να πούμε. Δεν ξέρω, τα ζώα τα φέρονται πολλές φορές οι άνθρωποι πάρα πολύ ανθρώπινα, ενώ στους ανθρώπους τους φέρονται σαν ζώα. Αυτό είναι έτσι μια έτσι διπολική κατάσταση να πούμε. Ναι. Ναι. Εντάξει και πολλοί που έχουν στην κατοχή τους ναι. ζώα, νομίζω ότι ναι. Μερικοί, εντάξει, μάλλον ίσως και περισσότεροι, νομίζω έχουν γίνει έρευνες, ναι. Έχουν κάποια θεματάκια. Αυτοί που έχουν ζώα δηλαδή και ναι. Ασχολούνται και έχουν καλή σχέση με τα ζώα έχουν μόνο, μερικά θεματάκια. Δεν έχουμε τους ανθρώπους όμως, ναι. Συνήθως. Ναι. Τι θέματα έχουν δηλαδή. Κάποια ψυχικής φύσεως μπορεί να, έχουν, να υπάρχουν, ας πούμε. Δηλαδή στον φελό και στον τρελό και στον παράφρονα και στον αντιεπικοινωνιακό, ένα ζώο του κάνει καλό, ας πούμε. Ναι, ισορροπεί πολλά πράγματα. Του δίνει, του καλύπτει κάποια κενά προφανώς σίγουρα. Του καλύπτει κάποια κενά. Ναι, ναι. Ναι, λες. Ναι, ναι. Εντάξει, η μοναξιά, η κατάσταση σημερινή, ο τρόπος ζωής μας, εντάξει, ίσως μας κάνει και επικοινωνούμε καλύτερα με τα ζώα. Δεν του λέει όχι το ζώο, ναι, του λέει, ναι. Ναι, μπράβο. Το μαλώνει το ζώο. Ιδίως ο σκύλος, έτσι. Καλό σκύλος είναι βλάκας. Είναι λίγο, εντάξει. Ναι, είναι βλάκας ο σκύλος. Το κλωτσάς, γαουγάου, έρχεται, τρίβεται. Ναι, ναι. Τον πετάς έξω, γυρνίζει πίσω. Ναι, ναι. Ναι, είναι λίγο βλάκας. Ναι, ναι. Δηλαδή ο άνθρωπος τον εκμεταλλεύεται, δηλαδή τον. Κατά κάποιο τρόπο η σχέση κάθε ανθρώπου. Σχέση ναι. Είναι, δίνεις και παίρνεις. Ναι. Προφανώς παίρνει και ο άνθρωπος, παίρνει και ο σκύλος. Ναι, παίρνει και ο σκύλος. Ναι, ο σκύλος παίρνει τι μια. Ο σκύλος παίρνει ότι δεν πληρώνει έμφυα, δεν πληρώνει τροφή, δεν πληρώνει γιατρό, δεν πληρώνει. Ναι. Και η μήνυ τρέχει σε όλη μέρα, ναι. Η μήνυ περνά μια χαρά. Περνά μια μπέρικα. Έτσι δεν είναι. Βέβαια, μια χαρά. Είναι. Τρώει, πίνει, μια χαρά. Εμβόλια έχει. Έτσι κάνει, εντάξει, μια χαρά. Εντάξει. Άλλο θα τρέξει. Ναι. Με το αυτό έμαθε τίποτα τι έγινε, να πούμε. Με το. Ψηφίσαν αυτοί οι Καταλανοί, τι έγινε. Δημοψήφισμα στην Ισπανία, έγινε στη Βαρκελόνη. Ναι, ναι. Εντάξει, όπως έγινε βέβαια. Όπως έγινε. Αυτό εντάξει. Είναι νίκη του λαού, δηλαδή. Κοίτα, έχει ξαναγίνει δημοψήφισμα το 2014. Εκεί. Αν καλά, εκεί. Ναι, ναι. Βέβαια, τώρα είχε μεγαλύτερη απήχηση. Συμμετοχή. Ναι.
Τα δημοψηφίσματα και... έχουν απήχηση γενικώς. Αυτό εντάξει, το δικό μας δεν είχε. Εκείνη η περιοχή είναι λίγο ιδιαίτερη, γιατί υπάρχουν κάποια θέματα εδώ και πολλά χρόνια. Έτσι. Το 2014 και το 2017 που έγινε φέτος, 80-90% τάχθηκαν υπέρ της απόσχησης, δηλαδή της αναξαρτησίας της Καταλωνίας. Ναι. Βέβαια, η τότε. Και τότε και τώρα. Ναι. Τώρα μου φαίνεται έχει μεγαλύτερη συμμετοχή, αν διάβασα καλά. Ναι. Βέβαια, η Ισπανική κυβέρνηση ήταν κατά της δεξαγωγής και προσπάθησε βέβαια και με βίαιο τρόπο να το κάνει. Το αντίστοιχο που έγινε στην Αγγλία με τον Κάμερον που άφησε πριν πόσο καιρό έχει γίνει με τη Σκωτία το δημοψήφισμα. Πέρσι. Οι Σκοτσέζοι, 2016-2015, ναι, πάμε. Ναι, ναι, ναι. Οι Σκοτσέζοι είπαν όχι, έτσι. Ψήφισαν υπέρ της παραμονής της Ένωσης, ας πούμε. Θα μπορούσε πιστεύω να κάνει και ο Ραχώη το ίδιο βέβαια εκεί, να μην επιδείξει αυτή τη βιαιότητα συμπεριφοράς και να αφήσει τους ανθρώπους να δηλώσουν. Βέβαια. Εντάξει, είναι μια αυτοδιάθεση την οποία έχει ο λαός εκεί, ο οποίος έχει πάρα πολλά χρόνια αντιπαλότητας με την κεντρική εξουσία στην Ισπανία. Γενικότερα. Ναι. Ναι. Δηλαδή, η Καταλωνή, σαν χώρα, σαν περιοχή, είναι από το 10ο αιώνα. Είχαν συγκρούσεις με την Μαδρίτη, να το πω και έτσι. Και τελευταία. Ο μεγάλος διχασμός που έρχεται στο Ισπανικό εμφύλιο. Ναι, το 36-39 έγινε ο Ισπανικός εμφύλιος. Επικράτησε ο Φράγκο και μέχρι το 1975, αν θυμάμαι καλά, η Καταλωνία. Εντάξει, επί Φράγκο, επί δικτατορίας, η Καταλωνία ήταν. Ζούσε. Εντάξει, δεν υπήρχε περίπτωση να τεθούν θέματα απόσχησης ή ανεξαρτησίας. Μετά το 1975, ξαναβγήκαν πάλι στην επιφάνεια αυτά. Απολαμβάνει κάποιες. Αυτοδιάθεση η Καταλωνία. Νομίζω είναι 17 περιφέρειες η Ισπανία. Και έχουν αυτοδιάθεση. Είναι πολλά ζητήματα τα οποία, αν γίνει κάτι τέτοιο, θα είναι μια χώρα εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης πρώτα, έτσι. Ναι, όπως η Αγγλία. Όχι η Αγγλία. Μέχρι τώρα. Η Αγγλία δεν είχε βγει ακόμα. Όπως η Ρωσία για παράδειγμα. Ναι. Θα αναγκαστεί τώρα να είναι μια τρίτη χώρα. Θα αναγκαστεί να βγάζει βίζα. Θα αναγκαστεί να. Εντάξει, υπάρχουν κάποια υπέρ και κάποια κατά για κάθε χώρα όταν βγαίνει από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Με εμάς τι γίνεται. Τι εννοείς. Σχίσμα θα κάνουμε εμείς. Με ποιον. Με τους κάτω. Το μεσημέρι έκανα μια έρευνα. Τι εννοείς. Με ποιους κάτω. Ακούω καφενεία, ακούω γήπεδα, η Αθήνα αυτό και αυτά. Μα κάνει να κάνει. Τα κόμπλεξ, να πούμε και τα λοιπά. Δεν νομίζω να είναι. Πού να κολώνουν οι Βορειοελλαδίτες να το κάνουν. Νομίζω είναι. Κολώνουν, βέβαια. Βαριούνται κιόλας. Βαριούνται κιόλας. Κολώνουν. Ναι, ναι, ναι. Όλο το καφενείο, η Αθήνα, και μόνοι μας και ιστορίες, θα πούμε. Δεν νομίζω, εντάξει. Φοβούνται. Είναι λίγο μακριά. Υπήρχε ένα, δεν ξέρω αν ισχύει, ένα συνωμοσιολογικό σενάριο για την Κρήτη, η οποία υπάρχει ένα, δεν ξέρω, κάπου. Η ίδια κριτική θέλει. Εντάξει, όχι όλοι, εν πάση περιπτώσει. Ένα κομμάτι. Είναι λίγοι, ναι. Που μιλάνε για αποσχίσεις, για ανεξαρτησία, για σημαία της Κρήτης κτλ. Το οποίο μου φαίνεται είναι εντάξει, είναι λίγο τραβηγμένο και αυτό. Αυτοί δεν μπορούν μόνο τους να ζήσουν, λες. Εκεί. Κάθε χώρα θα βιώσει ίσως τα πρώτα χρόνια μετά την απόσχηση προβλήματα. Έτσι, γιατί πρέπει να κάνει δικό της νόμισμα, πρέπει δικό της χρήμα, δικό της οικονομία κτλ. Αλλά ούτως ή άλλως η Κρήτη έχει άλλους νόμους. Δηλαδή με πιάνω εμένα με το όπλο, με βάζει μέσα. Ναι, σε αυτό. Τον κριτικό δεν τον βάζει. Αυτή είναι άγραφη η νόμη. Ναι, μετά, και στα ζωνιανά τα ναρκωτικά να πούμε στίβες δεν πάει αστυνομικός. Ναι. Εδώ μπαίνει να πούμε. Και εδώ στο Δεδροπόταμο πας. Στο Δεδροπόταμο πού να πάει. Να, πού είναι ο κολόνιο αστυνομικό, πού να μπει. Mm. Έρχεται στην Τούμπα εκεί με κάνα σκόντα οκτάβια yeah. χωρίς πινακίδες. Yeah. Λέει, με λέει, κάνω έλεγχο κτλ. Λέω, πάνε στο Δεδροπόταμο, κάνει έλεγχο. Yeah. Ήρθε εδώ να φας κρέπα να πούμε στο ζάμπινγκ. Ναι, και στην Αθήνα είναι πού είναι το. Πώς? Στην Αθήνα το αντίστοιχο. Πάνε στο Μενίδη. Ζεφύρι. Πάνε στο Μενίδη. Μενίδη, Ζεφύρι που είναι. Όταν κατεβήκαμε κάτω να παίξουμε το άκου τι είπαν. Και έγινε το γέλιο το μεγάλο που. Βρήκαμε στο αεροδρόμιο τον Κώστα τον Μακεδόνα, τον τραγουδιστή, και λέω: Κόκκινος, δεν με θυμάσαι. Του λέω: Ο Μακεδόνας δεν σε θυμάμαι. Πώς δεν με θυμάσαι. Δεν σε θυμάμαι με το ζόρι. Πες τον, λέω: Ρε Μακεδόνα, τον θυμάσαι. Να φύγουμε, λέω: Από εδώ πέρα θα σκαλώσουμε, να πούμε κτλ. Για να πάμε κάτω στο Μενίδη, ήρθε ο τότε προπονητής του Απόλλωνα και ο τέος προπονητής του Απακενή της Κέρκυρας, ο Μαύρος Πιτ, που είναι φίλος με τον Ραγκάτσι. Και μας πήρε με το πούντο του και με το βοηθό του το γυμναστή. Τότε που φαίνεται ήταν Β' Εθνική ο Απόλλων πάλι και ανέβαινε Α. Στον Απόλλωνα δεν ήτανε. Ο Μαύρος Πιτ. Μου φαίνεται. Στον Απόλλωνα πρέπει να ήταν. Ναι. Είχανε ανέβει. Δεν θυμάμαι. Τον είχε ανεβάσει. Ναι, μου φαίνεται τον είχε ανεβάσει. Και μας πήγε, μας έβαλε εκεί. Στον δρόμο ήρθαν κάτι γύφτη, κάτι αυτό κτλ. Λέω. Έχω και ένα σωληνάκι εκεί πέρα. Είχα κάτι προβλήματα με την υγεία μου. Δεν μπορούσα να πλακωθώ. Λέω τώρα. Την έχω βάψει, τα χρειάστηκα για να είμαι ειλικρινής.
Ήρθαν κάνα δυο εκεί φουσκωτοί αυτοί και τα λοιπά. Ποιο ξέρει και μα φύλλα. Και μπήκαμε εμεί. Ο αμάλο. Και δεν. Πέρα κάτι κορτιζόνε τότε δεν ήμουν στα καλά μου να πούμε. Και ήμουν ψιλοχιασμένο για να είμαι ειλικρινή. Ναι. Γιατί άλλο να είσαι καλά και να δώσει μια να φύγει 400 μέτρα, ξέρω εγώ σε πόσα δευτερόλεπτα, να σε πιάσει, να χωθεί σε κάνα κρυσφύγετο, να προλάβει να φύγει, να βαρέσει να φύγει. Κατάλαβε, βαράω, φεύγω. Δεν μπορούσα. Είχα και τον κόκκινο βαρύ. Εγώ βαρύ, ο ραγκάτσι δεν μάλωνε. Ο πλιάκο είναι του καυγά, δεν είναι. Ο κουλιανό. Ναι, δεν μπορώ. Έτσι πήγαμε μέσα στο Μενίδη να πούμε. Και μένω και λέω, καλά αυτό ο γύφτο ο Κοντομινάρε. Θέλει να έχει και τη Σπυροπούλου φιλινάδα, λέω. Δεν τρέπεται να πούμε 150 χρονών. Επιτρέπεται να έχει εδώ πέρα τα γυρίσματα μέσα στο Μενίδη και να μα πυροβολήσουν και να μα πάρουν τα υπάρχοντα. Έτσι, ναι. Είναι δυνατόν ολόκληρο Αλφα, λέω, να βάλετε εδώ πέρα Κοντομινά να πούμε στο Μενίδη να πούμε και σε αυτέ τι βρωμοπεριοχέ εκεί πέρα που. Πω, ναι. Άκουσε μου να γυρόμπινε λίγη. Το ίσχυσαν, το γύφτο, ναι. Λέω, το γέρο, τον Κοντομινάλο. Του να χαθείς να πούμε. Ούτε ένα καφέ δεν μας κεράσε, ούτε μια πορτοκαλάδα. Είχε ένα κυλικείο εκεί, λέει 2 ευρώ καφές. Σιγάρα, λέω, στο Μενίδη 2 ευρώ καφές. Λέει, μην μιλάς έτσι, μην είσαι άνθρωπος. Σταμάτα του λέω ρε κόκκινε. Κάνει τον καλό παντού να πούμε. Και από πίσω του σέρνεις λέω άντε να πούμε. Λοιπόν, Ματζαβίνος. Έχω γαμπρό για τη Μίνη. Δεν ξέρω αν την καστρώσω τη Μίνη. Φίλε, μπορεί να την πάω να την κάνω. Πώς το λένε αυτό. Στήρωση. Παστήρωση. Στήρωση. Όχι απαστήρωση. Απαστήρωση. Στήρωση. Στήρωση λέγεται. Θα την κάνω στήρωση. Λοιπόν, εδώ πέρα τώρα εμένα δεν με έβγαλε μηνύματα. Ενώ εσένα σε έχει βγάλει. Πάτω, okay. Πατάω οκ, αλλά δεν βγαίνει. Μπες βγες πάλι. Μπες βγες πώς. Τι είναι μπες βγες. Μπέρας κρέας, μπαίνει κρέας, βγαίνει πώς. Βγες το από πάνω. Αυτό. Ναι, ναι. Πατάω. Χι. Εδώ. Ναι. Και. Ναι. Βγες. Βγαίνω. Τελείως. Τώρα τι να κάνω. Πάτω. Να πατήσω. SMS. Πού, εδώ. Πιο δίπλα. Εδώ. Πιο κάτω. Εδώ. Εκεί. Τώρα μάλιστα. Μπες, άσταρε, τα διαβάζω από εκεί πέρα. Λοιπόν, ράπ όσοι σου λένε διάφορα. Περί γλυψίματος Αλέφα θα πρέπει να καταλάβουν ότι η επιτυχία είναι να βρίσκεις το κουμπί του άλλου και να του βγάζεις τον καλό του εαυτό. Μόνο έτσι γίνεται δουλειά και αυτό φέρνει και διάρκεια. Όσοι λένε για Αλέφαντο και Ραπτόπουλο ζηλεύουν γιατί δεν δουλεύουν αυτοί με τον Αλέφαντο. Όσοι βγαίνουν, βγάζουν και είναι άνθρωποι, ανθρώπους για να τους κάνουν συνέντευξη και θέλουν τσαμπουκά να τους βρίσουν, φυσικά δεν έβγει κανείς να μιλήσει με αυτούς. Οπότε βόδια παραμένουν, βόδια γεννιούνται, βόδια έρχονται σε αυτή τη γη, βόδια μεγαλώνουν, βόδια γερνάνε, βόδια ψοφάνε. Αυτό έχω να απαντήσω εγώ. Κόκκινο Σαρναού το Γλουκερέμο, λέει 845. Ρε φίλε, φυσιογνωμικά μου μποάζουν όλοι αυτοί, λέει. Ίσως μου μοιάζουν, λέει όλοι αυτοί. Ίσως και στο ύφος και στην εμφάνιση. Και στο ότι είναι και οι τρεις Ηρακλειδείς, τι λες Κώστα. Κόκκινο Ρέμο και Αρναούτογλου. Ναι, μέτριο ύψο, μάγουλο. Ναι. Φαρδιά λεκάνη. Σκουσάκι. Ναι. Κάνουν του καλού. Έχουν αυτό το. Ναι. Ναι. Θύρα 10 δεν του γουστάρει όμω. Γιατί δεν είναι κομμουνιστέ αυτοί όλοι. Ο κόκκινο είναι ψεύτο Ηρακλειδέα, είναι ψεύτο κομμουνιστή, είναι ψεύτο χριστιανό. Ψευδή. Βάλε τραγούδι μια εκδρομή του Μητροπάνου για τα παιδιά που χάθηκαν. Το βάλουμε, ρε Γιάννη, κάποια στιγμή, το μια εκδρομή. Γιατί σαν σήμερα χάθηκαν τα παιδιά. Ναι. Και οι μάνες κλάψανε και εμείς στεναχωρεθήκαμε γιατί όταν φεύγει ο νέος άνθρωπος έτσι σχέδιο, εδώ με αρρώστια φεύγει και ο νέος άνθρωπος είναι μια πληγή. Είναι μια πληγή. Τι λέει, όταν γνώρισα τους ανθρώπους, αγάπησα τα ζώα. Λέει ο 968. Λοιπόν, 955 κενό μήνυμα στο 54340. Κωστή, καλησπέρα για σχισμό. Τι λέει, σχίσμα μάλλον. Σχίσμα. Γράφτε τα καλά, ρε, και έχουμε και πρεσβειοποία μεγάλωσε να πούμε. Μεταξύ Αθήνας και Θεσσαλονίκης, μην το λες, γιατί βγήκε ένα ταγάρι στην εκπομπή του Βρανά και είπε ότι θα σου κάνει μήνυση. Πάω ξύ από Κορδελιό. Θα τον πλακώσω στις γροθιές έξω από το δικαστήριο. Και θα λέξει δημοκρατικά η συζήτηση. Για να με κάνει μήνυση μετά για ξυλοδαρμό. Θα μου κάνει μήνυση. Κάθε τσουτσέκι τώρα εδώ πέρα, τραβέρα σε κάνει μήνυση. Πάει, δίνει 150 ευρώ, πα εκεί με τον γρόλιο. Πάει ο δικαστής, μπερδεύεται ο άνθρωπος, σου λέει τι είναι αυτή η υφελή όλη και τα λοιπά. Άμα θέλει να μου κάνει μήνυση, να κάτσει να τον βρω εκεί πέρα, να το τραβήξω ένα σουλτάν με ρεμέτ, να πάω για ξυλοδαρμό, να ησυχάσω. Έτσι σχεδόν δεν γουστάρω να πάω. Πάμε διάλειμμα. Ακούτε Μετρόπολης 95,5.
ηγέτης στα σπορ. Πάρ! Σου φαίνεται αυτό που μόλις άκουσες πάρ άλογο, αλλά δεν σου φαίνεται πάρ άλογο να μην έχεις ακούσει για το super duper app του Delivera. Deliveras.gr. Κατέβασε τώρα το πανεύκριστο, υπερταχύτατο, πεντάμορφο, wow, εκπληκτικό, συναρπαστικό, θα σου κόψει την πείνα app του Delivera και παράγγειλε delivery χωρίς να παραλογίζεσαι. Πεινάς, Deliveras. Στην επόμενη λακκούβα στρίψτε δεξιά. Πού σου πάει τα αμορτισέρ? Σε δύο μέτρα κλειστή στροφή δεξιά. Σε 15 μέτρα στο. Περνάει κοπάδι με πρόβατα. Ουφ, παρατρίχα. Και μου το είπε ο συνάδελφος, μου το είπε. Go the other way. Βγάλε e-way. Επαγγελματίας οδηγός, αποκτήστε σήμερα δωρεάν το e-way από τον Αυτοκινητόδρομο Αιγαίου. Κερδίστε ασφάλεια και οικονομία με τις προνομιακές τιμές e-way. Πληροφορίες στο aegeanmotorway.gr. E-way και έφυγα. Μετρόπολης 95,5. Είσαι πάντα με τους πρώτους. Είσαι στην κορυφή. Εκδρομή είναι η ζωή με μαγική διαδρομή που έγιναν φίλοι μου και οι εχθροί μου και τραγουδάμε με μια φωνή. Λουλούδια για το χαρόντα, μπουζούκι και κιθάρα και ένα ανοιχτό περίπτερο να πάρουμε τσιγάρα. Παίξα γέλασα με την ψυχή μου και δεν κουράστηκα, δεν έπληξα ποτέ. Εμένα και ο θάνατος μου φαίνεται γιορτή. Ένα λαχείο είναι η ζωή, ας είναι κι αμορτή. Μπουζούκι και κιθάρα και ένα ανοιχτό περίπτερο να πάρουμε τσιγάρα. Ήταν και ένα κοριτσάκι μαζί και, ένα, και μια κοπελίτσα μου φαίνεται. Ένα πιτσιρίκι, 17-18 χρονών, ναι. Ένα κοριτσάκι ήταν.
Αν θυμάμαι καλά. Αν θυμάμαι καλά. Λοιπόν, για αυτόν που θέλαμε κάνει μήνυση, να πούμε, να τους πω ότι είναι πέντε, είναι πέντε ειδών άνθρωποι που δεν γουστάρω στη ζωή μου. Λοιπόν, το ένα είναι η σνόμπ. Δεν μπορώ τους σνόμπ. Αυτούς δηλαδή που έχουν ένα ύφος, να πούμε, ότι αυτοί είναι κάποιοι και εσύ είσαι ταπεινός θαυμαστής τους, ρε παιδί μου, είσαι ο σνόμπ. Δεν το μπορώ το σνόμπ, με νευριάζει. Με σπάει τα νεύρα, δηλαδή το ύφος, πώς να σου το πω. Το βλέμμα το αυτό, ότι σαν να σε υποτιμάει, ρε παιδί μου. Το έχω ζήσει αυτό το πράγμα. Δεν μ' αρέσει καθόλου. Το άλλο είναι ο αργός. Άμα πάει ο άλλος αργά, να πούμε, είμαι δηλαδή, πώς να σου το πω. Αρρωσταίνεις. Αρρωσταίνω, ρε παιδί μου. Τρίτος. Τεμπέλης. Αργός και τεμπέλης μαζί. Αργός και τεμπέλης μαζί, όχι. Υπάρχουν πολλοί εργατικοί αργοί. Ναι. Εκεί μετριάζεται η αυτή μου. Λέω ένα εργατικό άνθρωπο, πάει αργά κτλ. Μεθοδικά αυτά κτλ. Και έχουν μια φιλοσοφία αυτοί οι άνθρωποι, όπου ας πούμε κοντραριζόμαστε πολλές φορές. Δεν είμαι, λέει, δεν είμαι εγώ, λέει, αργός. Εσύ είσαι, λέει, βιαστικός. Ποιος ορίζει τον χρόνο τελικά. Σωστό. Δεν σου λέει. Θέματα Αϊνστάιν, τώρα την κβαντομηχανική. Σου λέει, εγώ είμαι αργός, την κάνω τη δουλειά, ωραία. Αργά, την κάνω καλά. Ωραία. Εσύ βιάζεσαι και μπορεί να σκοντάψεις, ας πούμε, να κάνεις, ξέρω εγώ, ζημιά, μικροζημιά, ας πούμε, ή να ξεχάσεις, ξέρω εγώ, και να γίνει λάθος στη δουλειά επάνω ή οπουδήποτε αλλού. Ο άλλος είναι, τα ξέρει όλα. Ξέρω εγώ. Ρώτα ένα ειδικό. Πρώτα ξέρει αυτός. Δηλαδή, οικονομικά ξέρεις, όχι. Δικηγορικά ξέρεις, όχι. Ξέρω εγώ, ρε παιδάκι μου, ιατρικά ξέρεις, όχι. Ρώτα. Ω, ξέρω εγώ. Ναι. Έρχεται η τσαπού μετά. Ναι. Α, λέει, τρέχα. Ναι. Τι τρέχα, αφού ξέρεις. Στην Ελλάδα είμαστε στην τέταρτη κατηγορία όλοι. Όλοι τα ξέρει. Ναι, το ξέρει ή δεν είναι. Άλλο να επιμείνω στην άποψή μου σε κάτι. Ναι. Και εγώ το κάνω αυτό. Ναι, ναι. Μην κάνω εγώ ότι δεν είμαι, αλλά ότι το ξέρω, δεν το ξέρω. Ναι. Δεν το ξέρω. Ναι, ναι. Πρέπει να λες δεν ξέρω πολλές φορές. Ναι. Κατά την ημέρα. Έτσι. Δεν ξέρω. Έτσι, μπράβο, έτσι. Δεν ξέρω. Ταπεινότης. Ναι. Δεν ξέρω. Εγώ ξέρω. Ο άλλος είναι ικανός να μπει στο χειρουργό, πώς θα ανοίξει, να πούμε, να βγάλει το βρικόλακα από εκεί μέσα. Έτσι, έτσι. Τα ξέρει αυτός. Έτσι. Και άλλο είναι ειδικομανής. Δηλαδή, να σε τύχει να σε κάνουν, ας πούμε, μήνυση, γιατί, ας πούμε, ξέρω εγώ, τι να. Α πω ότι. Το Λούκι, ας πούμε. Δεν το έκανες καλά και έφυγε, ξέρω εγώ, ότι. Μαζεύεις την τέντα και ακούγεται και ακούει το θόρυβο. Για το μεσημέρι, γιατί τη μαζεύεις, δεν τη μαζεύεις. Μήνυση σου κάνει. Ναι. Έχω κοστουκίσει άνθρωπο. Θα σε κάνω, λέει, μήνυση. Ναι. Φλαπ, χραπ, κατευθείαν. Τώρα λέω, κάνουμε μήνυση. Τώρα η μήνυση θέλει και κάποια ευρώ. Δώσε 150 ευρώ. Δεν δίνουν ευρώ. Πού να δώσει. Σταμάτησε. 100 είναι 150 ευρώ. Ναι, σταμάτησε. Κανονικά πρέπει να πάει 3 εκατοστάρικα η μήνυση. 4 εκατοστάρικα. Ναι, μην πάει για ψήλου πίδημα ο άλλος και κάνει. Και σε σπάει τα νεύρα, να πούμε, κτλ. Σωστό. Λοιπόν, πού είχαμε μήνυση πια. Ένα συνδυασμό τέτοιον είχε τύχει. Τι συνδυασμό. Τα 5. Συνδυασμό σνόπ με δικομανή υπάρχει. Σνόπ με αργό. Όχι, αν έχει τύχει εσύ. Εγώ. Ξερόλα με τεμπέλη στο σχολείο έχω δει. Μαζί πάνε. Και σε δουλειά μαζί. Yeah. Ξερόλα με τεμπέλη. Ξερόλα με αργό και τεμπέλη πάλι έχω δει. Σνόπ και τεμπέλη έχω. Ναι. Ξερόλα με αργό εγώ δίπλα μου. Ποιο? Ο Κόκκινος. Γρηγόρης. Ξερόλας και αργός. Mm. Τεμπέλης δεν είναι καθόλου, είναι εργατικός. Δικομανής δεν είναι και σίγουρα δεν είναι σνόπ. Ωραία. Όταν κάθεται, βέβαια, πολλές φορές όταν βγαίνουμε και παίρνει εκείνο το ύφος του πλούσιου. Αυτός δεν έχει. Αυτός δεν έχει το ύφος του σνόπ. Έχει άλλο αυτό. Yeah. Αυτός θέλει να έχει το ύφος. Υποκατηγορία. Είναι, αυτός είναι υποκατηγορία. Να πούμε. Το ύφος του πλουσίου. Τι σημαίνει αυτό. Είναι ντυμένος καταρχήν και ένα πουκάμισο. Το οποίο το πουκάμισο είναι σαν κουρτίνα από αυτές που είναι στο ριχτάρι που πουλάνε κάτω. Ένας φίλος του Ανδρώνη εκεί έχει το ριχτάρι. Εκείνο το πουκάμισο, το γιακάσι είναι σαν καραβόπανο, να πούμε. Λοιπόν, πουρο οπωσδήποτε, ακριβό δώρο από αλλού, η φάκη και θα πάει να κάνει στην καρσόνα τον έξυπνο. Δηλαδή, τι ουίσκι έχετε, να του πει, ξέρω εγώ, το τάδι ουίσκι. Πόθο τον είναι κάβα, θα του πει η κοπέλα και τα λοιπά. Η κοπέλα είχα πάρει χαμπάρο την ελακαμάστα, τι να κάνει. Λοιπόν, γελάει ο γιατρός. Λοιπόν, πάμε μια μέρα στην Πορφύρα. Πέντε άτομα. Εγώ, ο Κόκκινος, ο Κουλιανός, ο Πλιάκος και ο Ραγκάτσης. Παραγγέλνουμε, να πούμε, και τα λοιπά. Τσίπουρο, λέω, τσίπουρο.
Έρχεται η κοπέλα του Θεούλη, η κοπελίτσα. Τι να κάνει, μεροκάμα το κάνει εκεί πέρα η Δήμητρα. Ναι, τι τσίπουρο θέλετε, με γλυκάνισο ή χωρίς γλυκάνισο? Με γλυκάνισο. Πάρα πολύ ωραία. Το φέρνει το τσίπουρο, το παίρνει ο κόκκινος να το μυρίσει. Αρχίζει ο ραγκάτσι από κάτω, κλωτσάει τώρα. Λέει, κοίτα το. Λέω, βλέπω, κάνει πώς δεν βλέπεις. Μυρίζει τώρα ο κόκκινος. Λέω, τι θα κάνει όμως. Λέει, περίμενε, λέει, να δούμε την επόμενη κίνηση του κόκκινου. Δήμητρα! Έρχεται η κοπελίτσα. Ναι, κύριε, λέει. Πόθα γράμμα! Ναι. Πού θες να ξέρεις, μαλάκα, του λέω. Η κοπέλα πόσα γράδα είναι, λέω το τσίπο. Απογοέμεται να μην ξέρει. Πώς θα ξέρει, του λέω, πόσα γράδα έχει. Ρε γέλιο, ρε φίλε. Ωραίος Γρηγόρης. Λέει να ρωτήσω την κυρία Μέρη. Κυρία Μέρη είχε φύγει και κοιμότανε αλλού και τα λοιπά. Ρωτήσαν τον άλλον. Του λέει ο άλλος, ξέρω εγώ πόσα γράδα. Ήμουν σίγουρος. Ναι, ήταν σίγουρος αυτός από τη μυρωδιά ότι ήταν. Μπορεί να τα, τα γράφει. Να τα ξέρει καλά. Τι λέει, καλά. Να τα γνωρίζει αυτά. Τι να σε πω, ρε φίλε. Από μπάλα έχω πολλά να πω. Καταρχήν τρίζει. Τα κόκαλα λέω. Τρίζει η καρέκλα του Λουτσέσκου. Αυτό που έμαθα είναι ότι αυτοί θέλουν να φέρουν το Σάντος μετά το καλοκαίρι. Ο Σάντος είναι το 53, γεννημένος 4-5-6-7, Καβατζάρι τα 65. Θέλει λιμάνι τώρα αυτός. Τώρα τι λιμάνι θα του πάω, το λιμάνι δεν ξέρω. Αλλά μετά το Μουντιάλ το κάνουν προσέγγιση. Για τον ΠΑΟΚ θέλουν πολύ να έρθει. Δεν ξέρω πόσα θέλει αυτός για να έρθει και τα λοιπά, τι προϋποθέσεις και τα λοιπά. Εκείνο το οποίο μαθαίνω είναι για αυτό το financial fair play και αυτά τα λογιστικά τα οποία δεν τα γουστάρω καθόλου, γιατί στα μαθηματικά είχα την Αζά στο τρίμηνο. Την ξύχησε την Αζά. Η Αζά και ο Αζά ήταν καθηγητές. Ναι. Ο ένας ερχόταν με ένα κυρό κονιάκ και ούζο μέσα στην τάξη, ο Αζά. Πόσα γράδα ήταν. Δεν ξέρω, ο κόκκινος ξέρει πόσα γράδα ήταν. Ναι. Και η Αζά ερχόταν, ας πούμε, είχε μέσα η τσάντα της ασπιρίνες. Depon, ένα πορτοφόλι ντεπών, αυτό βαφτικά, αυτά. Την άνοιγε, την πέφτουν όλα κάτω. Μια μέρα έρχεται, είχαμε μάθημα 2 η ώρα, έρχεται η Αζά 3 παρά 20. Τι πάθατε, κυρία? Τι να κάνω, βρε παιδί μου, λέει, πήγαμε την πιτάρα μου να φάω. Αυτή δεν είχε παντρευτεί. Πήγαμε την πιτάρα μου να φάω. Βλέπω το ρολόι μου, 1:10. Πηγαίνουμε, τρώμε το φαγητό. Όμως λέω, βρε παπά, δεν βάζουμε και μια δεύτερη μερίδα να φάμε. Φάζουμε και δεύτερη μερίδα, τρώμε τη δεύτερη μερίδα. Βλέπω το ρολόι μου, 1:10. Θα φάμε και ένα χαρβά φασάνο, τρώνε και ένα χαρβά φασάνο. Βλέπει το ρολόι της Ιέζα, 1:10. Δεν κάνω και ένα μπάνιο, σου λέει, κάθε εβδομάδα πλέον όταν Ιέζα. Να κάνω και ένα μπάνιο, λέγει σχορημένη και τα λοιπά. Κάνει και ένα μπάνιο η Ιέζα, είχε σκισμένο το καλτσόν πάντα κάτω. Κάνει και ένα μπάνιο, βλέπει το ρολόι της 1:10. Τότε κατάλαβε ότι είχε ένα θέμα το ρολόι. Ένα θέμα το ρολόι και άρχισε να έρθει. Ναι. Τι μαθηματικά. Λοιπόν, αυτά τα μαθηματικά της Αζά που μάθαμε και περνούσε τον κόκκινο ο Πάτερ Παναγιώτης και ερχόταν ο δικός μου πατέρας και έλεγε, ρε παιδιά, βοηθάτε. Βοηθάτε, ρε παιδιά. Να περάσουν τα παιδιά. Κρίμα είναι τα παιδιά. Πώς θα βγουν σε αυτή την κοινωνία τα παιδιά? Πώς θα δουλέψουν αυτά τα παιδιά? Κατάλαβες τι γινόταν. Ναι. Πασόκ βέβαια ήταν. Ναι. Θα μπορούσαν να μας χώσουν δεξιά και αριστερά, αν γλύβαν τίποτα κτλ. Καμιά κλαδική να μας βάζαν. Θέλανε να έχει το παιδί και ένα πολιτήριο, να πάει σε μια σχολή, κανένα πανεπιτήμιο που πήγε ο κόκκινος. Λέει, πήγε το πανεπιτήμιο. Λοιπόν, ανέβαινε εκεί στις κολόνες της ΔΕΗ και κολούσε τις αφήσεις του Πασόκ. Πλακωνόταν εκεί με τις δαπίτες. Δεν τα είχε πει αυτά. Τα αρνείται. Ο Γρηγόρης. Ο Γρηγόρης. Δεν ήταν ποτέ στο Πασόκ. Πώς τη λέει? Έτσι λέει. Έτσι λέει αυτός. Εκτός τούτου, ξέρεις πώς το μνημονεύει τον Αντρέα Παπανδρέου. Εκτός. Τώρα με το μαλάτο που μιλούσαν εδώ έξω στο εκτός. Ω, χαμός. Πού είχα μείνει? Ναι. Στον ΠΑΟΚ, στο Λουτσέσκου. Ναι. Ο Λουτσέσκου λοιπόν. Ο Λουτσέσκου λοιπόν θέλει να φάει κλωτσιά, τον έχουν έτοιμο, αλλά δεν μπορεί να έρθει ο Σάντος τώρα μεσού της περίοδου. Και είναι ένα κομμάτι το οποίο εγώ θα το τολμούσα. Τι σημαίνει θα το τολμούσα? Δεν έχει δουλέψει ο ΠΑΟΚ τακτική. Δεν έχει δουλέψει ο ΠΑΟΚ τάχει δύναμη. Δεν έχει δουλέψει ο ΠΑΟΚ γενική αντοχή. Είναι αγύμναστη η ομάδα του. Η γενική του αντοχή είναι μέτρια. Όσο περνάει η ώρα μετά το 60 κρεμάει σαν τα βυζιά της γριάς. Λοιπόν. Και δεν είναι καθόλου δουλεμένος στην τακτική, γιατί οι περισσότεροι παίκτες του εκτός από τα πλάγια μπακ είναι στατικοί όλοι. Στατικοί. Όταν έχει ο Δε Πρίγιοβιτς είναι τόσο στατικός όσο ένα παλιό ποδοσφαιράκι που έχω δεκαετία του 80, πεταμένο εκεί στο υπόγειο, έχει ένα ψηλό σεντερφόρ που με το ελαττήριο. Αυτός ο φόρ με το ελαττήριο έχει περισσότερες κυκλικές κινήσεις από όσο έχει, να πούμε, ο Πρίγιοβιτς. Φάγανε τον Μπίσεσβαρ, φάγανε εκεί τον Ελκαντουρί, τραγωδία η κατάσταση, και αντί να βάλουν τον Λιμιό που είναι σε φόρμα, και αντί να βάλουν
Αντί να έχουν συνέχεια μονιμοποιημένο τον Μπέλκα, το κάνουν αλλαγή και τον Μπέλκα. Και κάνουν ανανέωση του συμβολών, την τουσταμπάνα τον Κουλούρη. Λάθη επί λαθών δηλαδή. Ποιητής Μάνος. Ραπ, πες την άποψή σου για την πιθανή είσοδο του κυρίου Παπαντονίου στο ποδοσφαιρικό Ηρακλή. Ποιος είναι ο Παπαντονίου? Αυτός εδώ που μας εξεγέλασε με το Σιμίτι. Δεν το ξέρω ποιος είναι ο Παπαντονίου. Δεν ασχολήθηκα με τον Ηρακλή. Ούτε ξέρω ποιος είναι ο Παπαντονίου. Βοήθαμε λίγο. Ποιος είναι ο Παπαντονίου? Ξέρεις ποιος είναι ο Παπαντονίου? Δεν γνωρίζω το κάμιο Παπαντονίου. Το μόνο Παπαντονίου που ξέρω είναι αυτό το μπρικοθύρα του Πασόκ. Το Γιάννο. Το Γιάννο, ο οποίος σας πούλησε να πούμε το παραμύθι. Εντάξει. Ναι. Λοιπόν, αυτό που λέει το καλοκαίρι, δούλευα στο ξενοδοχείο που ήρθες με το σκύλο στη Θάσο. Και σε σήκωσαν τα ρεμάλια. Τι ακριβώς έγινε? Ποιο ξενοδοχείο, για γράψε, τι, δυο φορές τσακώθηκα εγώ στη Θάσο, δεν ξέρω για ποια περίπτωση μιλάς. Μια περίπτωση να πούμε, γιατί άφησα το αμάξι έξω από ένα μαγαζί και ένας θασίτης εκεί άρχισε να διαπληκτίζεται μαζί μου σε ένα βρωμοχώρο εκεί, Παναγιά πώς λέγεται, περνάει μια στενούρα, μια αυτή και, τίποτα, κάποιος ο σκύλος και ενοχλήθηκε ένας που έψινε εκεί. Και το ρώτησα αν ήθελα να του κρεμίσω το μαγαζί ή όχι. Αυτό έγινε, φίλε. Τέλος πάντων, οι θασίτες δεν έχουν καλή συμπεριφορά, είναι άνθρωποι, αντιεπικοινωνιακοί και θέλουν τις φάπες τους. Αυτό λέω εγώ. Είναι κακιά φάρκη, δικαιολογημένα οι καβαλίτες λένε, οι καβαλιώτες τους λένε ότι έχουν παραβατική συμπεριφορά. Εξόλης και προόλης, έτσι με είπανε. Εξόλης λέει και προόλης. Βάλε ρε φίλε το απόσπασμα του Παρασίδη για τα παιδιά τότε, λέω, δεν ξέρω αν το έχουμε παιδιά. Για σχισμοί. Σχίσιμο μεταξύ Αθήνας και Θεσσαλονίκης μίλησε και ο Παναγιώτης Ψωμιάδης στην εκπομπή σήμερα το μεσημέρι. Πρέπει να ήταν ο τελευταίος ακροατής ή ο προτελευταίος. Μίλησε και είπε ότι όταν κατεβαίνουμε, λέει, εμείς οι πολιτικοί κάτω στην Αθήνα γινόμαστε κοτάρες. Είπε ο ίδιος. Έχουμε γίνει κοτάρες. Και ότι δεν υπάρχει σχίσμα μεταξύ Θεσσαλονίκης και Αθήνας. Υπάρχει σχίσμα μεταξύ Αθήνας και επαρχίας. Γενίκευσε δηλαδή ο Παναγιώτης ο Ψωμιάδης στην εκπομπή το μεσημέρι το σχίσμα και δεν είπε Αθήνα Βορράς Νότος, δεν χώρισε την Ελλάδα στα δύο, χώρισε την Ελλάδα στα δύο στο θέμα Αθήνα και επαρχία, Αττική και επαρχία. Οπότε οι κουβέντες που κάνανε σε υποθετική ερώτηση δική μου αν θα γουστάρανε να κάνουμε ένα σχίσμα και εμείς οι επαρχιώτες, οι χωριάτες από την Αθήνα, βρήκα μεγάλη ανταπόκριση, θετική και αρνητική. Υπήρχαν δύο απόψεις, δίσταντο. Τι είναι αυτά τα πράγματα? Ο Μαλάτος έλεγε: αυτά τα πράγματα είναι απαράδεκτα. Εγώ είμαι πατριώτης, δεν είμαι ακροδεξιός. Ναι. Και πολλοί ακροδεξιοί πατριώτες δεν θέλανε αυτό το σχίσμα. Πολλοί κομμουνισταράδες που πήρανε και κάποιοι οποίοι είναι νεαροί και δεν έχω πρόβλημα, μου λέει. Ποδοσφαιριοποιήσανε λίγο την κουβέντα. Δεν έχω πρόβλημα, λέει εγώ. Αυτή η αντίθεση μεταξύ κρατικής, κεντρικής εξουσίας και επαρχίας, ναι, γενικότερα υπάρχει σε όλες τις χώρες. Και στη Βαρκελόνη, με τη Μαδρίτη υπάρχει αυτό το πράγμα. Ναι. Εντάξει, και σε άλλες περιοχές. Και όχι, είμαστε ενωμένοι και λέει και ο Παναγιώτης Ψωμιάδης, είμαστε πολύ φτωχοί πλέον για να μαλώσουμε. Δηλαδή, δεν μας παίρνει ως νεόπτωχοι που είμαστε να τσακωθούμε τώρα για τέτοια θέματα. Ήταν λίγο ενωτικός ο. Και πλούσιο ήταν. Ήμασταν, πάλι δεν μας έπαιρνε. Ο πλούσιο μας. Όχι, γιατί περνούσαμε καλά. Πλούσιοι δεν τα σκέφτεσαι. Δεν τα σκεφτόμαστε αυτά. Όταν είσαι στοχός, τα σκέφτεσαι. Άρα τώρα. Λες, γιατρέ. Σωστό, έτσι. Έχεις δίκιο, γιατρέ. Έχεις δίκιο, γιατρέ. Μέσωσες με το έντερο, γιατρέ. Ναι. Μέσωσες με το έντερο, γιατρέ. Πήγαινε το έντερο μου πέρα εδώ. Τα πήγαινε έτσι, να πούμε. Ναι. Τώρα είσαι και πιο ήρεμο. Ναι, ο γαστρεντρολόγος δεν πεθαίνεις, βέβαια. Από αυτό λέω, από όγκος είναι αυτό που έχει. Αλλά είναι καθημερινό, έτσι, μια καθημερινή σκοτούρα στο μυαλό σου ότι κάτι σε ενοχλεί, κάτι δεν πάει καλά. Ναι, φουσκώνει κατά τέλο. Δεν μπορεί να γυμναστεί, κοιλιακού δεν μπορεί να κάνει. Μια σου έρχεται να αεριστεί, μια να μην αεριστεί, σου φεύγει μία. Μπορεί να σου φύγει, αντί να σου φύγει αέρα, σου φεύγει. Είναι τραγική κατάσταση. Ναι. Υπάρχουν και κάποιοι νόσοι του εντέρου που είναι του κρόν. Κρόν. Ναι, τι είναι το κρόν? Μια φλεγμονώδης νόσο του εντέρου. Ναι, φλεγμονώδης νόσο. Ναι. Ναι, και λυκό δυσκολίτιδα. Τι είναι αυτό εδώ, πώς. Έχει όλα αυτά τα συμπτώματα. Το κάνεις αυτό με τη βελόνα, εσύ? Όχι. Κοίταξε, επειδή ας πούμε είναι παθήσεις οι οποίες δεν έχουν διευκρινιστεί πλήρως η αιτιολογία τους. Ναι. Ενέχονται δηλαδή και. Τι είναι αυτό, άνοσα πάει εδώ. Ψυχολογικό αυτό. Δηλαδή ψυχολογικό αυτό άνοσικά είναι. Ναι, είναι λίγο περίεργο. Το είπα εγώ με δικό μου λόγο. Αποδίδεται σε πολλούς παράγοντες. Γι' αυτό δεν υπάρχει και μια. Μια
να πω μια θεραπεία, αυτό είναι, θα το πάρεις και θα λυθεί. Έχουν χρονιότητα, ας πούμε, και υπάρχουν και εφέσεις και εξάρσεις σε αυτές τις περιπτώσεις. Ναι. Εντάξει, υπάρχουν φάρμακα βέβαια. Τι φάρμακα υπάρχουν γι' αυτό? Υπάρχουν διάφορα φάρμακα. Αφού είναι κορτιζόνη, γι' αυτό μου φαίνεται. Όχι μόνο, εντάξει, υπάρχουν και άλλα και πιο ήπια, ας πούμε, τα οποία μπορεί να τα παίρνεις σε χρόνια βάση και ναι, να πας καλά. Εμένα η κορτιζόνη με έκανε πιο νευρικό πάντως. Θυμάσαι. Η κορτιζόνη είναι ένα υπερφάρμακο. Ναι. Είναι υπερφάρμακο, ένιωθα ναι, λίγο ράμπο. Είναι πολλά πράγματα. Πώς? Ναι. Είναι και πολλά πράγματα. Μου φάγε τους μύζους όμως. Στην ιατρική είχαμε μια. Όταν κάναμε την ειδικότητα, υπήρχε μια. Σε κάποιες περιπτώσεις, οποίες δεν ξέραμε τι να κάνουμε με κάποιους ασθενείς. Σε εισαγωγικά δεν ξέραμε δηλαδή. Υπήρχε μια. Άγνωστο το αίτιο. Δίναμε κορτιζόνη πολλές φορές και πήγαινε πάρα πολύ καλά ο ασθενής. Α, αυτό στο ξενοδοχείο που ήρθα, είχα πάει στο νοσοκρέμο, άλλη περίπτωση ήταν, που λέει δεν μπορείτε να καθίσετε σε αυτές τις πολυθρόνες, αλλά δεν είσαστε, πώς το λένε, πελάτες του ξενοδοχείου. Α. Οι πολυθρόνες ήταν για τους πελάτες του ξενοδοχείου. Βέβαια, ο Κούγιας και ο Γρόνιας μου είπαν ότι μπορείς να κάτσεις κάτω στο χώμα, κατά ης, με πετσέτα και δική σου ομπρέλα, δεν μπορεί να σε βγάλει κανένας. Δεν είχα πετσέτα εγώ να κάτσω κατά ης. Όπως λέγανε οι γιαγιάδες και ομπρέλα, πήγα να κάνω τον Μπρούκλιν. Να πούμε, οπότε λέω να κάνω φασαρία ή να μην κάνω. Λέω, μην κάνεις, λέει. Αν έχεις, λέει, ομπρέλα και με λέει ο Κούγιας και ο Γρόλιος, και τους δυο τους πήρα. Μου λένε, αν έχεις πεσέτα και πώς το λένε, καρέκλα δική σου και ομπρέλα, και σου πούν τίποτα, κάνε μανούρα, λέει. Αν να κάτσεις εκεί, δεν έχεις δίκιο, λέει. Έχουν δικαίωμα να σε διώξουν, λέει, από εκεί πέρα. Αλλά κατά ης, λέει. Το καταείς τον Παγκρόνιας. Αγκουάρι μου, οι ερώτησες που σου κάνω είναι σαφείς. Έχεις ομπρέλα? Λέω, όχι. Έχεις πετσέτα? Έχω. Καρέκλα έχεις? Δεν έχω. Μπορείς να κάτσεις καταείς? Καταείς, λέω, δεν μπορώ να κάτσω. Τότε με ζαλείς τα ζέμια. Μέζα. Ναι. Δικηγόρος, ναι. Ναι. Εγώ με αυτό που είπα, μπορώ να τσακωθώ, ναι ή όχι. Αν τσακωθώ, θα έχω δίκιο ή άδικο. Εγώ θέλω να τσακωθώ, να έχω δίκιο. Δεν θέλω να έχω άδικο. Σωστά. Δεν είναι καλό να. Θα πέσει κανένα δικομανία εκεί και θα σε τρέχει. Θα πέσει κανένα δικομανία εκεί και θα σε κάνει αλτίο κάναπο. Ωραία. Τι άλλο έχουμε αφήσει? Τον ΠΑΟΚ τον είπαμε. Ναι. Λοιπόν, δώσαμε την πληροφορία ότι υπάρχει περίπτωση να φάνε λάχανο το Λουτσέσκου πριν την 28 Οκτωβρίου. Θέλουν πολύ το Σάντος, αλλά ο Σάντος λέει: εγώ παιδιά, έχω μουντιάλ. Μετά το καλοκαίρι το συζητάμε. Αυτή είναι η πληροφορία που έχω. Τι άλλο έχει? Α. Οι Αργιανοί φυσικά Μπόκα Τζούνιορ δεν πρόκειται να δουν σε καμία των περιπτώσεων. Τώρα το ερώτημα στους Αργιανούς είναι: τα χαρίζετε τα λεφτά στον Καρυμπίδη, ναι ή όχι? 9.55 και ενώ μήνυμα 54.340. Θα πείτε υπέρ πατρίδος, υπερβομών και εστιών, ας τα πάρει ο Καρυμπίδης, δεν πειράζει, θα τα δώσει στην ομάδα να πληρώσει καμιά μεταγραφή, κανένα ταυλαρίδι, κανένα μάτσλο, κανένα ξέρω εγώ διαιτητή, όχι να τον πληρώσει. Τα έξοδα, 2.000 που είναι που έρχονται κτλ. Αυτό είναι το ερώτημα. Εγώ λέω δεν πρόκειται να γίνει, αυτό μαθαίνω. Το φέσει το αλήπασά το έχει, δεν φάει. Κάποιο εχθέ πήρε ένα Αργιανό πιτσιρικά νεαρό σε ηλικία 21-22 χρονών. Πήρε 6-7 εισιτήρια, λέει, και για την οικογένεια παππού, μπαμπά, θείο, γι' αυτό να 6-7 εισιτήρια. 2-7, 14-140 ευρώ, 160 κάπου εκεί πέρα. Και λέει το παιδί, εγώ λέει δεν έχω καμιά διάθεση να τα πάρω πίσω τα λεφτά, ούτε θα απαιτήσω τίποτα. Α πάνε, λέει, στην ομάδα. Καλή εξήγα. Μου πιάσαν τον πισινό να πούμε, εντάξει. Καλή μαγιά, ε. Αυτή είναι ωραία μαγιά. Ναι. Ε. Mm. Δεν είναι καλή μαγιά. Εγώ βέβαια η βλακεία τους είναι η εξής. Θα μπορούσαν να πουλήσουν 20.000 εισιτήρια. Είναι τόσο βλάκες εκεί στον Άρη. Μπορούσαν να πούνε εντάξει θα γίνει το φιλικό. Να πουλούσαν 20.000 εισιτήρια. 400.000 ευρώ ανόητοι. Και δύο μέρες πριν τρεις να γίνει το φιλικό ακυρώνεται το φιλικό γιατί πιάσαν γαστρεντερίτιδα τους παίκτες της Boca Juniors. Κανένας δεν θα έπαιρνε τηλέφωνο στην Boca Juniors να πει ρε παιδιά τι πάθατε κτλ. Δεν θα γινόταν τίποτα. Τα 400.000 θα πηγαίνανε στο καλάθι της νοικοκυράς για τον Άρη που λέμε. Θα έδινε 150 στον Μυροφορίδη για δημόσιες σχέσεις. Δημόσιες σχέσεις 150 είναι 30-60-90. 120-105-5 μάτς. 3-5-15 ναι. Ναι, 30. 5, ναι, 5 Κυριακές θα μπορούσαν να φάνε ψάρια εκεί στο Γύλο και στην Κυρία Μέρη και στην Πορφύρα και, στον Αλέκο μπορούσαν να φάνε και στη Μαύρη Θάλασσα μπορούσαν να φάνε τόσο καλά δηλαδή. 30 είναι 3-5-15. 3-5-15 βγαίνω, δεν βγαίνω. Βέβαια. Δεν ξέρεις γιατί μιλάω εγώ τώρα. Υποψιάζεσαι όμως. Ναι, υποψιάζεσαι. Γιατρέ, σε 83χρονο με καρκίνο στο έντερο τι προτείνεις, χειρουργείο ή το αφήνουμε και όσο πάει?
Κοίταξε, η ηλικία βέβαια 83 χρονών είναι απογορευτική βέβαια για χειρουργία. Εκτός βέβαια και αν η κατάσταση του είναι πάρα πολύ καλή. Λίγο απίθανο βέβαια. Έτσι. Γιατί απίθανο είναι? Τώρα 83 χρονών. Άμα σαν τον Αλέφαντο. Σαν τον Σάββα Θεοδωρίδη. Πόσο είναι ο Αλέφαντος? 79. 83 είναι ο Σάββα. Ναι, γενικό. Εντάξει, αυτό ναι. Θα εκτιμηθεί βέβαια από του θεράποντες γιατρού, ογκολόγου, γαστιντερολόγου, χειρουργού. Αλλά νομίζω είναι λίγο απογορευτικό. Από εκεί και πέρα. Βέβαια, εντάξει. Και η χείριση θα. Βέβαια, αν υπάρχει μεταστάσει, ποια... αν υπάρχουν βέβαια και άλλε. Σα μισό λεπτό. Μετά από ποια ηλικία, ας πούμε, είναι επικίνδυνο το χειρουργείο, ας πούμε? Σίγουρα πάνω από τα 70-75 η κίνδυνη είναι πολύ μεγαλύτερη. Γιατί είναι κίνδυνη μεγαλύτερη, σε ποιο κομμάτι, ας πούμε? Της ανθεκτικότητας του οργανισμού. Με τα εγχειρητικά μιλάς? Βέβαια, ναι. Δηλαδή η ανάρρωσή του είναι πολύ δύσκολη. Από εκεί και πέρα, βέβαια, σε ένα καρκίνο, αν υπάρχουν βέβαια και κάποιες άλλες παράμετροι, όπως είναι τώρα, εγώ τώρα, μεταστάσεις, εμένα όταν διαγνώσα τον πατέρα μου, ήδη ήταν στο ύπαρτο με. Μετάσταση. Παρ' όλα αυτά τον κάνανε στα 71. Τον κάνανε χείριση και μετά πολεμήσαμε τη χημειοθεραπεία, το ΥΠΑΡ. Πήγε 4 χρόνια. Πάρα πολύ ωραία. Εάν δεν έχει κάνει μετάσταση, ένα 80% στο έντερο, τη γλιτώνεις, θα πούμε. Δηλαδή το βγάζεις και λες ένα 20% να. Εντάξει, όσο πάει, εντάξει, μπορεί να υπάρξει. Και άμα κάνει μετάσταση, είναι πολύ δύσκολη. Δηλαδή του εντέρου τη γλιτώνεις, αν είναι, δεν έχει κάνει πουθενά αλλού μαγιά, μπορεί να την γλιτώσει. Έχουν κάνει δηλαδή άνθρωποι στο έντερο και το ξεχάσαν 20-30 χρόνια μετά. Αυτό λέω. Δεν πάθαν τίποτα μετά. Η στιγμή, χρονική στιγμή που πρέπει να γίνει η εγχείρηση. Ναι. Αν είναι... Άρα του λέμε τώρα αυτού του φίλου, αν δεν έχει μετάσταση, αξίζει τον κόπο. Εμείς δεν λέμε τίποτα. Θα μιλήσουμε με τον ογκολόγο και τον χειρουργό του. Εσύ τι λες, αυτό εσένα ρωτάει. Είπα εγώ ότι αν είναι σε κατάσταση πολύ καλή ο οργανισμός του και πρέπει να γίνει. Άκαπλο άπιοντο. Φυσικά, χωρίς δηλαδή καρδιές, διαβήτες, οτιδήποτε άλλο μπορεί να υπάρχει. Ναι. Και πράγμα σπάνιο όμως λες. Ας γίνει. Βέβαια, εντάξει, εμείς μιλάμε επιθετικά και εντάξει. Μάλιστα. Χωρίς να έχουμε εικόνα. Η ηλικία όμως είναι λίγο μεγάλη. Ναι, ναι. Εντάξει. Μπορεί δηλαδή η εγχείρηση να πετύχει και ο ασθενής να αποβιώσει. Δηλαδή πήγε καλά η εγχείρηση, αλλά μετά. Αυτό είναι. Αυτή η περίπτωση είναι που λένε ότι ο ασθενής. Έτσι. Μάλιστα. Σχολεία σε Κούγια, Σμηνίας οδοντίατρος από Σέδες. Σήμερα μίλησα με τον Κούγια εκτός αέρα. Δεν ήθελα να τον βγάλω, είχα άλλα θέματα. Λοιπόν, μίλησα το μεσημέρι. Μου λέει, κοίταξε ρε φίλε, λέει, εγώ για την ομάδα μου κάνω. Και οι παοξίδες λέει πολύ ευαίσθητοι έχουν γίνει, λέει, τελευταία. Έτσι μου είπε εκτός αέρα. Λέω, τι εννοείς με αυτό, πολύ ευαίσθητοι γίνανε οι παοξίδες? Και να λέει αυτοί που πετάνε κοτρόνια και ρετσίνες, λέει, δηλαδή στο φτύσιμο το δικό μου, λέει. Άσε που εγώ, λέει, είμαι και καθαρός πλέον δόντια και τα λοιπά και είμαι σε αρίστη κατάσταση. Δηλαδή όταν τα έκανε, λέει, ο Γκαρσία και ο Λονδιάδης, λέει, ή τα παλικάρια και εγώ που έφτισα, λέει, τον άλλο, το κάνω το μάτς, ροντέο να πούμε και να κάνω έδρα και τα λοιπά. Και χιλαρισέοι, λέει, τι θέλουνε, λέει, μου λέει. Τόσος πλούτος εκεί πέρα, ας πήγαινε κάποιος άλλος να βγάλει τη Λάρισα Α εθνική για να την κρατήσει, λέει, κατηγορία. Γιατί δεν ήρθε, λέει, κανένας. Δηλαδή, λέει, δεν έκανα και τίποτα, ρε παιδιά, τι έκανα? Ναρκωτικά πούλησα, όπλα πούλησα, έφτισα ένα μπέκτη. Και τι έγινε, λέει, δεν έγινε τίποτα. Ναι, σου λέει, στην μπάλα πάνω, λέει, συμβαίνουν αυτά. Άλλωστε μου λέει, στην Τούμπα, λέει, εκεί πέρα, λέει, πολύ εύθυκτοι είστε, λέει. Yeah. Με γαλλικά και πιάνο, λέει, να πούμε, μεγαλώσατε. Ή όταν έρχονται στην Τούμπα οι ομάδες, λέει, τους κερνάτε, λέει, Περγαμόντο. Αυτά μου τα είπε εκτός αέρα. Τώρα, σε άλλα ραδιόφωνα, τι είπε, δεν ξέρω, δεν γνωρίζω. Το φιλικό με Μπόκα θα γίνει. Γιατί ήδη στους Αργεντίνους δόθηκαν 80.000 ευρώ. Μόλις ανακοινωθεί, έλα, Χαριλάου, να σου βάλουμε τη μεζούρα. Αυτά τα δόθηκαν 80.000 στους Αργεντίνους. Ποιος σας το είπε εσάς? Ξαναστείλε ένα μήνυμα εσύ 779 και πες μας. Αυτά τα 80.000 μας είπε ο τάδε δημοσιογράφος. Ο Τσαλτίδης σας το είπε? Και τι, θα πιστέψω εγώ τον Τσαλτίδη δηλαδή? Βγάλετε κανέναν από την Μπόκα Τζούνιος να δούμε τι 80.000 πήρανε. 80.000 σε δολάρια, σε μάρκα, σε πεσέντες, πώς τα πήρανε? Θα γίνει το φιλικό. Και με ποια Μπόκα Τζούνιορ θα γίνει, με την πρώτη ή με τη δεύτερη? Μήπως έρθει κάπα 15 δηλαδή? Πάμε διάλειμμα. Α, γιατρέ, μην τον μπερδεύεις με τα ιατρικά, θα χαθεί. Παιδιά, καλησπέρα. Αν και γαύρος, σήμερα είναι μέρα μνήμης για τα παιδιά του ΠΑΟΚ και από τη Βέρεια που φύγανε άδικα. Μπαμπά, γιατί δεν κάνετε ένα τρισάγιο για τα παιδιά, έτσι τιμάτε τον κόσμο? Καλημέρα και καλή συνέχεια, λέει ο φίλος. Λέω 9-12 το Σαββίδι. Εδώ χάθηκαν ζωές στο παδικό. Τα παιδιά φύγανε άδικα. Σας σήμερα. Μπορεί να γίνει, μπορεί η ΠΑΟΚ να κάνει. Αν δεν κάνει, θα είναι. Πώς το λένε? Offside. Θα είναι offside. 2-31-0-90-90-90. 2-31-0-98-80-90. 9-55 και ενώ μήνυμα στο 54.340. Πάμε διάλειμμα και ανοίγουμε γραμμές. Πάμε.
Ακούτε Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ. Παρ! 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 Σου φαίνεται αυτό που μόλις άκουσες παρ άλογο? Αλλά δεν σου φαίνεται παρ άλογο να μην έχεις ακούσει για το super duper app του Delivera. Deliveras.gr. Κατέβασε τώρα το πανεύκριστο, υπερταχύτατο, πεντάμορφο, wow, εκπληκτικό, συναρπαστικό, θα σου κόψει την πείνα app του Delivera και παράγειλε delivery χωρίς να παραλογίζεσαι. Πεινάς? Delivera. Μετρόπολης 95,5. Είσαι πάντα με τους πρώτους. Είσαι στην κορυφή. Εγώ φίλε έκανα 2 χρόνια kickboxing, 25 με 27, έφαγα τη μέση μου, σταμάτησα και το ξαναπήγα από τα 40 μέχρι 49 που είμαι τώρα, 9 χρόνια. Και με ρωτάς για το Μοχάμεντ Άλι, θεωρώ ότι ήταν αξεπέραστος. Αλλά δεν δούλευε πόδι, έτσι, μιλάμε για καθαρή πυγμαχία, έτσι. 2-31-0-90-90-90-98-80-90, ρωτάμε τον γιατρό να πει για την εκκλκώδη, κόψα τον κόκκινο το πακ, κολίτιδα και την όσο κρόν και πόσες πιθανότητες έχουν να το γυρίσω σε καρκίνο αυτές οι ιστορίες. Καλή ερώτηση. Ναι, είναι και οι δύο φλεγμονώδεις νόσους του εντέρου, όπως είπαμε. Φλεγμονώδεις. Ναι. Αιτιολογία άγνωστη. Άγνωστη. Ναι. Έχουν ενοχοποιηθεί κλινικοί παράγοντες, ιατροφικοί παράγοντες, ψυχικοί παράγοντες, ψυχολογικοί παράγοντες. Ναι. Ένα ποσοστό 10-20% υπάρχει πιθανότητα εξαλλαγής. Μικρή. Πολύ μικρή. 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 Αλλά μπορεί και να μην έχει σχέση. Όχι, καμία σχέση. Αλλά υπάρχει όμως. Εντάξει, πρέπει να γίνεται χρόνιος έλεγχος. Μέχρι στην τρολόγο. Κολονοσκοπή. Κάθε χρόνο. Συχνά, γενικά. Εγώ κάθε 3 χρόνια πάω και τον ανοίγω. Το ανοίγω το σκηνικό αυτό. Ναι. Εντάξει. Πάμε κόμμο με τα μεταλλαγμένα που τρώμε. Ξέρεις τι μου είπε ο Κογκολέζος. Ναι. Ότι στην Αφρική λέει δεν έχουν καρκίνο. 5% έχουν μόνο λέει. Και ο Κόκκινος μου έλεγε ότι στο Βόρειο και Νότιο Πόλο και σε κάποιες Γρυλανδίες και τα λοιπά δεν έχουν καθόλου καρκίνο. Ξέρετε μου λέει γιατί. Λέω δεν ξέρω. Γιατί λέει τα προϊόντα μου λέει εκεί δεν είναι λέει τυποποιημένα. Πώς τα λένε αυτά. Πες τα ρε. Μεταλλαγμένα. Μεταλλαγμένα. Εντάξει δεν έχουμε γυρίσει. Παίρνεις ένα κοτοπουλάκι τόσο λέει το πατάς κάτι ενέσει το κάνεις σαν τον κόκκινο να πούμε. Ναι. Το τρως μετά. Ναι. Καταλάβεις τύπο κόκκινος. Και ο μαύρος ο Κογκολέζος. Ναι. Ωραία τα είπαν το μεσημέρι. Εκτός αέρα τα λέγαμε. Ναι. Πίναμε καφέ και τα λέγαμε. Ναι. Καλημέρα κύριε. Καλημέρα. Καλημέρα. Ναι. Καλημέρα. Ναι εγώ είμαι. Μάλιστα εσείς. Εγώ είμαι. Ναι. Γεια σου Ραπτόπουλε. Καλημέρα. Καλησπέρα. Μ' ακούς. Καλημέρα φίλε. Ναι ακούμε. Καλημέρα. Ωραία. Είμαι το παλικάρι που είχε βγει στη Μαρμίτα. Στη Μαρμίτα λέω, συγγνώμη, στις κακομέρες 29-9 την Παρασκευή. Ναι. Και είχα μιλήσει με τον Κόκκινο. Ναι. Είχα δώσει κάποιες προβλέψεις. Ναι. Άσοχη ΑΕΚ, άσοχη ΠΑΟΚ. Χ2 είχα δώσει τα Γιάννα και ο Κόκκινος έλεγε αν δεν βγει από το μάτς γκολ γκολ εγώ δεν θα ξαναγράψω. Ναι. Και του είχα πει ρε Κόκκινε, τα Γιάννα παίζουν κλειστά, πώς θα βγει αυτό το μάτς γκολ γκολ. Και μου λέει: άμα δεν βγει αυτό το μάτς γκολ γκολ, εγώ δεν ξαναγράφω την εφημερίδα. Ναι. Πρέπει τώρα να μην ξαναγράψει. Καλά έτσι. Τώρα, εντάξει, δεν πρέπει να ξαναγράψει. Καλά το πάει. Για τους πιο άπιστους μπορούν να πατήσουν στο YouTube 29-9 να ακούσουν την εκπομπή. Να ακούσουν ακριβώς την ομιλία που υπήρχαμε. Ασοκεί, και εγώ έδωσα την αυτήνα. Την ΑΕΚ. Ναι, και έδωσα όμως διπλό ημίχρονο, διπλό τελικό τον ΠΑΟΚ. Και αφού πιάνω το ημίχρονο, λέω: ρε, κερατά ένα 90 το πιάσει. Και έρχεται ο Περόν εκεί με τους άλλους, να πούμε τους αργούς. Και φέρνει το 1-1. Ραπτόπουλε, ναι. Ραπτόπουλε, εγώ έπαιξα ρε φίλε αυτά που σου έδωσα. Έπαιξα δηλαδή άσοχη την ΑΕΚ. Έπαιξα άσοχη τον ΠΑΟΚ επειδή το έβλεπα ότι θα πάει σε πολύ ξύλο το μάτς. Και όντως πήγε σε πολύ ξύλο το μάτς. Πήγε. Αν και εσύ, η αλήθεια είναι ότι έλεγες ότι αν ο ΠΑΟΚ δεν κερδίσει αυτή τη Λάρισα ή αν χάσει βαθμούς, δεν ξέρω, ξέρω εγώ, έλεγες και τα δικά σου. Ναι, σε εκείνη την εκπομπή πάλι. Και πάλι να έπαιζε το ίδιο θα έλεγα, ναι. Ναι. Το μοναδικό Ραπτόπουλε που έχασα και έπεσα τόσο έξω ήταν έπαιξα τριάδα, άσοχη ΑΕΚ, άσοχη Λάρισα και 2-3 γκολ τον Ολυμπιακό ρε φίλε. Δεν και, αυτό ότι... δύο, και αυτό το μάτς για 2-3 γκολ ήταν. Εδώ ήταν. Δεν περίμενα φίλε ότι αυτός ο Ολυμπιακός θα χάνε χωρίς να βάλει γκολ μέσα στο Καραϊσκάκι. Ναι, ούτε εγώ το περίμενα. Και εγώ 2-3 γκολ. Πραγματικά ήταν. 2-3 γκολ Τσέλσι είχα. 2-3 γκολ Τσέλσι είχα. Χι Τσέλσι είχα. Την πάτησα σε πολλά σημεία. Σ' άλλα βγήκα καλά. Ναι. Είχα διπλό τον Απόλλωνα.
Είχα διπλό τον Απόλλωνα μέσα στη Λεβαδιά. Είχε εκεί, και ένα προπονητή σαν τον Αμέσα στη Βλάχου. Απόλλωνα. Αυτό ο κομπότη, φίλε, εκεί πέρα είναι απρόβλεπτο μέσα στο κομπότη στάδιο. Δεν τον παίζει καθόλου. Το θαυμάζω τον κομπότη. Άλλο τι στάση ζωή έχει εσύ. Σου λέω τώρα σαν ομάδα τι κάνει στο γήπεδο. Δηλαδή δεν πιάνεται. Δεν πιάνεται, ρε φίλε. Λοιπόν, πρώτον αυτόν. Αυτό να το μεταφέρει στον κύριο Κόκκινο αύριο, να του πει το κετό. Γιατί νομίζω ότι δικαιώθηκα, έτσι. Εντάξει. Εντάξει. Λοιπόν, πρώτον αυτόν. Δεύτερον, ναι. Ξέρει τι γίνεται με την περίπτωση του Παναθηναϊκού. Υπάρχει ενδεχόμενο. Δεν είμαι Παναθηναϊκός, αρκενός είμαι. Απλά ρωτάω για. Γιατί είναι αμαρτία και άλλη ομάδα εκτός από Άρη, ΠΑΟΚ, Άρη, ΑΕΚ. Καμιά αμαρτία. Καμιά αμαρτία δεν είναι. Να πέσει γάμα εθνική, ρε φίλε. Καμιά αμαρτία δεν είναι. Μεγάλο σωματίον εσύ από το πλέον. Δεν με ενδιαφέρει. Α πάει να πέσει, πλήρωνε. Να πλήρωνε. Να πλήρωνε. Ναι, ρε φίλε. Να πλήρωνε, φίλε, αλλά δεν είναι όλοι κολόφανε σαν τον ΠΑΟΚ, ρε φίλε. Που βρέθηκε ο Ρωσοπόδη, ρε φίλε, έβαλε εκεί πέρα 80% εκατομμύρια και τώρα το παίζουν μάγκε. Καλά κάνουν και το παίζουν μάγκες. Και δεν το παίζουν μάγκες. Δεν το παίζουν μάγκες γιατί τώρα έμαθα το Γενάρη θέλει να πουλήσει, λέει, παίκτες για να ισοφαρίσει τα έξοδα με τα έσοδα. Εγώ θέλω να σου πω τι έμαθα, γίνω τώρα δικηγόρος του Διαβόλου. Για πε. Μπορεί να είναι και Ράδιο Αρβίλα. Τι. Μπορεί όμως και να είναι αλήθεια. Τι. Εγώ έμαθα, φίλε μου, Ραπτόπουλε, ότι από την Αθήνα, δεν ξέρω το ποια ομάδα, ναι, έχει δώσει κάτω από το τραπέζι λεφτά. Τον προπονητή του Λουτσέσκου, δεν ξέρω πού έχουν πάει τα λεφτά. Πάμε επόμενη γραμμή. Αυτά είναι καφενειακές κουβέντες οι οποίες δεν πρέπει να ακούγονται. Κάτω από το τραπέζι έμαθα, έδωσε, έκανε, άστα. Κάτω από το τραπέζι και πάνω από το τραπέζι. Πάμε επόμενη γραμμή, ναι. Ναι. Καλημέρα. Καλώς τον. Λοιπόν, Κωστή, να πούμε σήμερα, έκανες ωραίο θέμα με σχίσμα Θεσσαλονίκης και Μακεδονίας. Όχι Θεσσαλονίκης και Μακεδονίας. Αθήνας, ναι, ναι. Και Βορείου Ελλάδος. Βορείου Ελλάδος, ναι. Ναι. Αλλά το πιο ωραίο θέμα που πρέπει, απαιτεί ο λαός σου να το θέσει στους ακροατές για να βγει πολύ γέλιο, είναι η διαμόρφωση του Υπουργικού Συμβουλίου της Ανεξάρτητης Μακεδονίας. Α, κοίταξε. Τι ατάκα έχεις πει, ρε φίλε, με τον κόκκινο Υπουργό Αθλητισμού. Υπουργός Αθλητισμού κόκκινος. Υπουργός Πολιτισμού Μύρτσος. Υπουργός Οικονομικών Πετρουλάκης Νίκος. Να ρωτήσω. Υπουργός. Λέγε μου Υπουργεία και να σου βάλω εγώ τον κατάλληλο. Λοιπόν, πέστε μου Υπουργεία, σας βάλω εγώ τον κατάλληλο. Υπουργείο Προπαγάνδα θα είναι ο Μπούζος ή ο Ραγκάτσης. Ο Μπούζος. Ο Μπούζος. Ναι. Υπουργείο Προπαγάνδα. Λέγε. Στις μυστικές υπηρεσίες εγώ έχω σίγουρο το Μανούσι. Οπωσδήποτε. Σίγουρο το ναι, Μανούσι. Ναι. Εσωτερικό είναι αυτό. Ναι. Ο Μανούσις, φίλε, δεν γλιτώνεις με τίποτα. Υπουργό Πολιτισμού ποιος θα μπει? Ο Μύρτσος, πολιτισμένος άνθρωπος. Απολιτισμού είπες, ναι. Μύρτσο. Ναι. Εσένα πού θα σε βάλουμε? Εμένα. Δημόσιας τάξης. Όχ. Δημόσιας τάξης. Υφυπουργός δημόσιας τάξης ποιος θα είναι, να πούμε, ο Στεφανάκος ή ο δάσκαλος? Ο δάσκαλος. Πρώτη είναι υπουργεία. Ναυτιλίας. Εδώ βοήθα. Ναυτιλίας. Ναι. Κάποιος. Ο Κατσιαμπής. Που βουτάει και πιάνει τα ψάρια και τα ταΐζει τσάπα στον κόκκινο. Και του φάγε και το ψυγείο κόκκινος. Το πήγε 15 κιλά καλαμαράκια και ακόμα το ψυγείο δεν το γύρισε. Ο Κατσιαμπής. Αγροτικής ανάπτυξης. Ο Μένιος από τη Χαλάστρα. Υπουργείο Μεταφορών. Υπουργείο Μεταφορών. Ο χορηγός μου, ο Κασαγιάννης, ο Δημήτρης. Μεταφορέ, εκτελούνται μεταφορέ. Λέγε. Εθνικής αμήνης. Εθνικής αμήνης, θα βάλουμε το Βαρέλα, φίλε. Το Βαρέλα. Ναι. Είναι ξένος, δεν μπορεί να γίνει. Γιατί δεν μπορεί να γίνει. Τον βάφω εγώ με τις Μπογιές Κοσμάγουλου και τον κάνω λευκό. Μετανάστευσης. Ο Ποκολόκο. Ναι. Εδώ ο Πασκάλ. Φύγε, επόμενη γραμμή, φύγε. Έλα, επόμενος. Και είναι κομματικοποιημένο, πολιτικοποιημένο γουρούνι ο Ποκολόκο. Μην τον γελάς. Καλημέρα, κύριε.
ένα ανεξάρτητο κρατήδιο Βόρειο Ελλαδιτών. Τι ταλέντα. Από την πρώτη εβδομάδα. Τι ταλέντα έχει για υπουργεία. Πλάκα κάνει τώρα. Έλα, φίλε, ναι. Ναι, εγώ είμαι. Εσύ είσαι, φίλε, ναι. Σε χύνω στην καράφλα. Ναι. Τι να χύσει, βρε αγόρι μου, εσύ. Εσύ που το μόνο που μπορεί να χύσει είναι το γάλα από την κουζίνα μέχρι την κρεβατοκάμαρα. Τίποτα άλλο δεν μπορεί να χύσει. Επόμενη γραμμή. Ναι, έλα, φίλε. Γεια σα, καλημέρα. Νάτος. Άκουσα την παρέμβασή σου στην εκπομπή του Ραγκάτσι. Ναι. Για το Λιτόπουλο που σκότωνε τον κόσμο. Πού να το ξέρω, Ραγκάτσι, το Λιτόπουλο. Μετά. Πήρα εγώ το λόγο, συμπληρώνω στον Κωστή ότι τον φωνάζανε τότε Τζακ. Ο Τζακ Αντεροβγάλτης. Ο Τζακ Αντεροβγάλτης. Τζακ Αντεροβγάλτης, βέβαια. Λοιπόν, βέβαια. Και πρόσθεσα, σκληρός παίκτης ήταν από την Κατερίνη ο Σταύρος ο Διαμαντόπουλος. Ναι, με τσαρούχι έπαιζε. Και λέει, δεν το ήξερα, μου λέει ο Ραγκάτσι, μάθε το. Πού να ξέρει, μπάκα αριστερό έπαιζε ο Διαμαντόπουλος. Δεξί. Δεξί. Δεξί μπακ, ναι, συγγνώμη, με συγχωρείς. Ναι. Δεξί, έχει παίξει και αριστερό. Γιατί νομίζω έχει παίξει και αριστερό μπακ. Έχει παίξει και αριστερό. Ναι. Έχει παίξει και αριστερό. Πάντως 70 χρονών το καλοκαίρι που τον είδα στην Κατερίνη, πολύ, πολύ καλά διατηρείται. Πάρα πολύ καλά. Γνώρισα και τον αδερφό του, τον Μουστάκια. Τον μικρό. Που είναι στον Αρχέλα ο Κατερίνης. Ναι, στον Αρχέλα. Το γνώρισα, πήγαμε τον Νίκο τον Χριστίδη στο. Πώς λέγεται το χωριό με τις πατάτες, στον Πολύμηλο. Πάμε μια φορά το χρόνο με τον Νίκο εδώ και 5 χρόνια. Γίνεται ένα γλέντι εκεί πέρα, μια ωραία κατάσταση. Και γνώρισα τον αδερφό του Σταύρου Διαμαντόπουλο, εξαιρετικός τύπος. Ναι, πολύ καλό παιδί. Εξαιρετική φυσιογνωμία. Φοβερό. Ναι, πολύ, ο Θόδωρος. Ο Θόδωρος, ναι. Ο Διαμαντόπουλος, βέβαια. Ναι. Βέβαια. Ο Θόδωρος. Εξαιρετικό παιδί και αθλητής του Αρχαίλου, με είπε. Ναι, ήταν αθλητής του Αρχαίλου. Ναι, και πολλά χρόνια. Καλή οικογένεια. Επίσης δεν ήξερα ότι ο Διαμαντόπουλος δεν είναι Κατερινιώτης. Είναι Καβαλιώτης. Γεννήθηκε στη Λεκάνη Καβάλας, μου είπε. Το ξέρεις αυτό? Και ο μεγαλύτερος αδερφός του Διαμαντής. Ο Διαμαντής, λοιπόν, πρέπει να είναι στο εξωτερικό. Νταλικέρης ή κάτι είναι. Όχι, εδώ είναι. Εδώ είναι ο Διαμαντής. Ναι, Νταλικέρης, αλλά εδώ είναι. Διαμαντής, Διαμαντόπουλος. Τι παιδί είναι, φίλε. Ναι. Διαμαντής και ο γιος του είναι Νταλικέρης. Ναι. Λοιπόν, για λέγε λοιπόν. Λοιπόν, του ανέφερα ποδοσφαιριστάς που δεν γνώριζε, βέβαια. Του είπα για το Σωτήρι τον Αγγελόπουλο του Παναθηναϊκού. Ναι, του είπα για τον Τάσο του Βασιλείου του Απόλλων Αθηνών και της ΑΕΚ. Βέβαια, ο Βασιλείου ο Τάσος. Έπαιζε η Εθνική Βουλγαρίας φιλικό στη Ριζούπολη. Και ο Πολυχρονίου ήταν σκληρός. Ο Σάββας ο Παπάζογλου. Πάρα πολύ δυνατό παιδί. Δεν μου λες, ο Σάββας ήταν αδερφός του συγχωρεμένου του Αριστίδη. Εξάδερφος. Ο Αριστίδης είχε αδερφό τον Κώστα τον Παπαζούλου. Ο Αριστίδης πέθανε 30 χρονόφιλε. Ναι, μεγάλο ταλέντο. Ναι. Ο Αριστίδης ήταν αδερφός του Κώστα του Παπαζούλου που έπαιζε έξω δεξιά. Και από ό,τι έμαθα πρόλαβε να κάνει παιδί ο Αριστίδης. Μια κόρη πρέπει να έχει ο Αριστίδης. Ναι, μεγάλο ταλέντο. Ναι. Έπαιζε ο Απόλλων Αθηνών με την Εθνική Βουλγαρία. Άσε, μη μου το πας. Σκληρούς παίκτες της εποχής παίκτες. Σκληρούς, όχι. Όχι, θέλω να σου πω. Στοημένος στον Πανσεραϊκό δεν ήταν ένα ταγάρι που χτύπαγε. Πώς ναι. Στοημένο το λέγανε. Ναι, Στοημένος έπαιζε μαζί με τον Φρακόπουλο. Λοιπόν, δεν λοιπόν, ήταν δολοφόνος. Επίσης, επίσης θα σου πω, εκτός από τον Σάββατο Παπάζογλου και τον... να σου πω το για τον Σταύρο του Διαμαντόπουλο, το θυμάσαι το εφηβικό πρωτάθλημα που γινόταν παλιά. Που γινόταν τα μάτς πριν από τους κυρίους πριν αγώνες. Πριν από τους κυρίους αγώνες, ναι, 2 ώρες. Μπράβο. Πριν, ναι. Λοιπόν, ο Σταύρος σε αγώνα πιερικού Άρη, σταμάτησε το ποδόσφαιρο στο Χατζάρα. Στο Χατζάρα γιατί? Σκότωσε. Διπλό κάταγμα. Α, σε εφηβικό μάτς? Όχι, σε μάτς πρωταθλήματος εφήβων. Ναι, σε εφηβικό λέω, εφήβων. Ναι, εφήβων, σε μάτς. Και άμα σου λέω, κάταγμα του θανατά. Δεν το ξέρω, δεν μου το είπε ο Χατζάρας, δεν το ξέρω. Ναι,
κάτρεγμα του θανατά. Ναι. Τον προπονητή του Χατζάρα. Ναι, τον Γιώργο, ναι. Ναι, τον Γιώργο. Άλλον, άλλον, πες μου άλλους για να κλείσουμε. Λοιπόν, ναι. Άλλον θα σου πω, πολύ σκληρό παίχτη, δεν τον πρόλαβες. Έπαιζε μαζί με τον, δηλαδή την εποχή που έπαιζε ο πατέρας του Σαραβάκος, ο Θανάσης Σαραβάκος, ναι, ναι. Αλλά έπαιζε στον Εθνικό. Ποιος? Αυτός ήταν ύπουλος, δεν ήταν μόνο που χτύπωσε, ήταν και ύπουλος. Ναι. Ο Τσερεγκόφ του Εθνικού. Δεν τον ξέρω αυτόν. Ναι, ο Τσερεγκόφ του Εθνικού. Δηλαδή ήταν την εποχή που έπαιζε ο Κώστας ο Βαλιάνος στον Εθνικό. Και ο Καραίσκος ο Γιώργος χτύπαγε. Ο άλλος πάλι που διέλυσε τον Πόντι του Ζάιτς, ο Παπαδόπουλος. Ο Παγάρι, ο Γιώργος ο Παπαδόπουλος. Ναι. Άλλο τάγκ. Πα. Εκεί πάνε στη ψυχή μου. Ο Καρακατσάνης του Πανηγυαλίου. Ναι, αλλά εκεί τον έβαλε ο Αλέφαντος. Αυτό είναι ακόμη χειρότερο. Μου το είπε ο Αλέφαντος εμένα κατ' ιδία. Αυτό είναι ακόμη. Λέει, και τον είπα και πώς θα το κάνει. Αυτό είναι ακόμα χειρότερο. Τον έφαγε το Ζάιτς. Κλείσε. Χαιρετώ. Έγινε. Ναι. Λοιπόν, υπουργό Εθνική Άμυνα, μπορώ να βάλω το Παπασαφύριο. Ναι. Δεν περνάει τίποτα. Ελάτε τώρα να περάσετε, κύριε. Ελάτε τώρα. Καλημέρα, κύριε. Καλημέρα. Ναι. Καλημέρα. Καλημέρα. Μ' ακούτε? Πολύ καθαρά. Ναι, είμαι το ταγάρι που θα του φέρει έξω από τη δικαστήριο. Α, ναι. Θες να με κάνεις μήνυση, ναι. Μισό λεπτό να πω την άποψη. Κάνε μου μήνυση. Δεν θέλω να πει άποψη, όχι. Φύγε. Θα με κάνεις μήνυση για να τα πούμε έξω. Με κάνεις μήνυση. Άιντε, μάθατε όλοι οι άντρες να κάνετε μήνυση. Κάνε μήνυση. Θα περιμένω τη μήνυση. Δεν θέλω να μιλήσω μαζί σου. Ξέρεις γιατί? Γιατί θα βριστούμε και θα πάει χειρότερα η δουλειά. Μετά, εκτός από μήνυση, θα πάμε ραδιοτηλεοπτικά, θα σε βρίσω, θα με βρίσεις και δεν είναι καλό. Εκτός αέρα, άμα θες, πάρε με να μιλήσουμε. Θα τσακωθούμε δηλαδή, στο λέω να το ξέρεις. Επόμενη γραμμή, ναι. Μάλιστα. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Έβρισες και το Βρανά από ό,τι άκουσα, γιατί την άκουγα την εκπομπή. Την εκπομπή την άκουγα. Εγώ μην νομίζω ότι δεν άκουγα. Πήγα προπόνηση και στο γυρισμό, την άκουγα την εκπομπή. Την έπεσες και στο Βρανά. Σ' ακούω, φίλε. Καλησπέρα, θα τι κάνεις. Πατριδολάγνη, εσείς, Πασόκι. Ναι, φίλε. Γεια σου, φίλε. Κοζάνη, εγώ της Πόκτης. Εγώ δεν κάνω μηνύσεις, αγαπάω τους ανθρώπους. Είμαι υπέρ της ευτυχισμένης ζωής και ευτυχισμένης κατάσταση όλων των ανθρώπων, να είναι όλοι ελληνικοί. Μερακλής άνθρωπος είσαι. Καλός άνθρωπος, ανοιχτός άνθρωπος. Μ' αρέσει το φαγητό απλό, γι' αυτό μου αρέσουν οι γυναίκες. Οι γυναίκες και το φαγητό και το ποτό και το τσιγάρο να σ' αρέσουν. Να σου δώσω κάτι γιατί. Το μέτρο είναι αυτό που πρέπει να πεις. Ναι. Δεν μου λες, να σου δώσω κάποια πράγματα. Κράγαμε και πλάγια τα υπουργεία νωρίτερα. Ναι. Ποιος είναι και αυτός που πάει με αφέντες ή αυτός που πάει με άντρες? Ξαναπάρω το άλλη μια φορά. Ποιος είναι γκέι άντρας, το πούμε γκέι. Αυτός που πάει με αφέντες ή αυτός που πάει με άντρες? Με άντρες. Γιατί αυτός που πάει με αφέντες τι είναι? Α, δεν έχει σημασία τι κάνει. Πάει με γυναίκα. Μπράβο, μπορεί να το πεις. Μπορεί να το πεις μαζοχιστή. Ναι, αλλά ξέρεις το κάνει γυναίκα για φέτρα. Φαντάζομαι. Καταλάβες. Άρα, περίμενε. Αυτό λέω, προσπαθώ να καταλάβω τι γίνεται αυτό, αλλά τελικά και τους άντρες δεν είναι. Για πλάγια σου λέω, ξέρεις τι. Σήμερα φίλε μου, τα έβαλα με τον Κούγια, ρε γαμώ. Α, το μίλησα σήμερα τον Κούγια, ένα τέταρτο μιλούσαμε. Τι σου είπε? Α, δεν μιλήσαμε για μπάλα, μιλήσαμε για την οικογένειά του, πώς είναι τα παιδιά που πάνε σχολείο, το ένα το άλλο. Ποιο ανθρώπινο μιλήσαμε. Μιλήσαμε λίγο πιο, ρε παιδί μου, σαν να μιλούσαμε με τους φίλους μας. Δεν τον έκανα. Δεν τον πήρα να τον βγάλω στο ράδιο. Τον πήρα να δω τι κάνει. Πρέπει να το φέρω στην Κοζάνη, να το βάλω στο υπόγειο τη Ιωθανή τη Κοζάνη εδώ. Στο σπινάρι, στο λεκομείο. Όχι, ρε, να σου πω κάτι. Ο Κούγιας είναι 66 χρονών, ζωντανό άνθρωπο. Ξέρεις θα πει ζωντανός άνθρωπος. Θα σου πω μια ιστορία του Κούγια. Δηλαδή, από το να έχω έναν 66 χρόνο να παίζει τάβλη στο καφενείο, να λέω βγήκα στη σύνταξη και να βρίζω τον Τσίπρα στο καφενείο, προτιμώ. Συγγνώμη, λίγο. Ό,τι θες να πεις. Προτιμώ τον Κούγια 66 χρονών να δουλεύει, να αθλείται, να μαλώνει, να κάνει τον πρόεδρο, να συμμετέχει. Είναι πολύ ζωντανός άνθρωπος. Σαν δικηγόρος είναι φοβερός. Τα άλλα είναι μισμίσου από τη λέξη. Πες μου για τα άλλα. Λοιπόν, πας Γιάννα Κοζάνη. Πήγα στα Γιάννα, προηγούμασταν. Πας Γιάννα Κοζάνη, γάμα εθνική 0-1. Έγινε στα αποδυτήρια και βρίσκω τον αρχηγό της Κοζάνη στον Παπαδόπουλο και του λέει: αν δεν χάσεις, θα σου πάρω στη μύτη. Αυτός είναι Κούγιας.
Ωραίο είναι αυτό. Αυτός είναι δικηγόρος. Εμπάλα είναι, τι. Αυτός είναι ο μέσος. Αυτά που κάνει, τα κάνει παντού. Παντού. Α, εμένα δεν με ενοχλούν. Στην Τούμπα μεγάλωσα. Με παοξίδες μεγάλωσα. Με παραβατικές συμπεριφορές μεγάλωσα. Όταν φτύνει τον Ελκατουρί. Εγώ έφτιασε τον Ελκατουρί. Ρε παιδιά. Τους παοξίδες τους αγαπήσαμε. Άκου λίγο. Τους παοξίδες τους αγαπήσαμε για την παραβατική του συμπεριφορά. Για την παλιά θύρα 4. Για τα καρνιβαλιλίκια. Δεν μπορεί ο παοξί σήμερα για ένα φτύσιμο να κλαίγεται ή για ένα πανό των Ηρακλειδών που βρίσκανε τη μάμα του κυρίου Σαββίδη να κλαίγεται. Δεν μου λες, τι κάνει χειρότερα. Αλλάξανε οι καταστάσεις. Ο Σαββίδης είναι κύριος. Παίζουν πότε να βρει ο Σαββίδης. Δεν το κάνει ποτέ. Ο Σαββίδης είναι κύριος. Ο Παντελάκης ήταν κύριος. Δεν μου λες, ναι. Επιπορική Σαββίδη. Αλλά άλλο σου λέω, άλλο σου λέω εγώ. Επιπορική Σαββίδη, ναι. Η τέσσερα ρέπισε. Και τι είναι αυτό, καλό. Θα δεις, πάει καλό, θα πάει καλά. Δεν θα πάμε τιμωρίες εμείς. Μόνο με την Άγη το κάναμε. Και που ηρέμησε η Τούμπα, 7 αγωνιστικές ο ΠΑΟΚ. Τι να ακούς. Στο Βόλο, άκουσε με λίγο. Στο Βόλο ήταν πολιτική μέσα στο γήπεδο. Πολιτική δερακτήρια. Ήταν του ΣΥΡΙΖΑ, εμένα, τους έχω δει. Εμένα όπως μ' άρεσε το ξύλο στο Βόλο, μ' άρεσε και το φτισίδι του Κούγια. Εγώ λοιπόν, μεγάλωσα στην Τούμπα με το λαό του ΠΑΟ και την παραβατική συμπεριφορά. Ναι. Λοιπόν, πολιτική ταραξίες στα κάγκελα πάνω στη γέφυρα που ήταν ΣΥΡΙΖΕΙ, που ήταν με τους Ζουτούκες, με τους αναρχικούς. Αυτό σου λέω μόνο. Τους ξέρω και τους καταδώσω, θα τους καταγγείλω. Και τα βάλω με την ωραία 7 αγωνιστικές εξαιτίας κάποιων πολιτικών δεξιών. Συγγνώμη, και συγγνώμη. Μη, άκουσε με. Εγώ απαγορεύεται να είμαι κομμουνιστής ή ΣΥΡΙΖΕΟΣ ή αναρχικός και να είμαι και παοξής. Δεν με ενδιαφέρει τι είναι, γιατί φάμε πρωταγωνιστές εμείς. Δεν μπορώ να την ομάδα εγώ στο γήπεδο. Κάποιων πολιτικών λαμογιών. Που πήραν στο γήπεδο να εξευτελίσουν την ομάδα του. Ναι, άλλο σου λέω εγώ. Ότι είναι πολιτικοποιημένοι είναι και οπαδοί. Δεν μπορεί να αφαιρέσει το ένα. Κοίταξε, μπήκανε κοινωνικές. Τι δουλειά έχει όμως να αφήσουν τον πολιτικό ανταλλαξία με τα ρόπαλα του Τουτούκα που ήταν αλλαγικός. Φίλε στη γειτονιά μου, θα σου δώσω. Με τον Πέστον, τον που ήταν πρωθυπουργό τώρα με τον πρόεδρο του Πολίτη. Άκουμε και να μην συγχύζεσαι. Στη γειτονιά μου, έξω από το Ζάπινγκ, πλακώθηκαν οι Ηρακλειδείς μεταξύ του. Οι μένοι ήταν αναρχικοί και οι άλλοι ήταν του κινήματος Δεν Πληρώνω. Ήταν ένα κλειδί. Και έλεγε ένα στον άλλο, θα τα πούμε στο καυτοβιόλιο. Τιμωρήθηκε ο Ηρακλής πουθενά. Πώς είπες? Τιμωρήθηκε ο Ηρακλής. Εγώ δεν μπορώ να δω την ομάδα μου, ρε φίλε. Μα οι Ηρακλειδείς, οι οποίοι το αναρχικοί και του κινήματος και τα λοιπά, έξω μαλώσαν μεταξύ τους. Γιατί να τιμωρηθεί ο Ηρακλής? Φίλε, εμένα μ' αρέσουν αυτά. Να είσαι καλά, γεια χαρά. Και εμένα μ' αρέσουν, όχι. Εμένα μ' αρέσουν αυτά. Θα σε φέρω για πράγματα. Γεια χαρά. Εμένα μ' αρέσουν αυτά. Επόμενη γραμμή. Μα τι είναι δυνατόν τώρα. Ο Παοξής για ένα φτύσιμο. Που γαλουχήθηκε με παραβατικότητες, με ανάρρωμεστες συμπεριφορές, με ξύλο, με σπασμένες τζαμαρίες, δεκαετία 70 και 80, να έρχεται σήμερα ο Παοξής και να λέει καλέ μούφτισε τον παίχτη. Απαπαπαπαπαπα, πού το γυρίσαμε στην Τούμπα. Καλημέρα, ναι. Καλημέρα. Καλημέρα. Έχεις δίκιο Κούλτο, αλλά το φτύσιμο δεν είναι αντρίκια συμπεριφορά, έτσι. Δεν λέω ότι είναι αντρίκια συμπεριφορά. Ούτε να πάνε 10 να βαράνε έναν είναι αντρίκια συμπεριφορά. Όχι, ούτε να καίνε το αμάξι του αλουνού επειδή δεν το χωνεύουν είναι αντρίκια συμπεριφορά. Τώρα, άμα πιάσουμε ποια είναι αντρίκια συμπεριφορά, ούτε ο Μελισσανίδης που έβαλε τους μπράβους να δίνουν τον Κούγια ενώ δεν μπόρεσε να πάει ο ίδιος είναι αντρίκια συμπεριφορά. Και άμα το πιάσουμε το έργο, θα καταλήξουμε να γράφουμε εδώ τόνους. Κοέλιο θα γίνουμε. Εννοείται. Θα ρίξουμε μια πουνιά, ρε παιδί μου. Για να γίνει και χαβαλέ. Εντάξει. Το αυτίσιμο τώρα δεν. Τέλο πάντων, να σε ρωτήσω κάτι θέλω, επειδή εκτιμώ πολύ την άποψή σου. Για τον Ελκαντούρη, έτσι. Ναι. Μιλάμε για ένα παίκτη που παίζει 7 χρόνια Ιταλία. Για μένα είναι εξτρέμο ο Ελκαντούρη. Ναι, εντάξει τι είναι. Μιλάμε για ένα παίκτη που είναι 7 χρόνια Ιταλία, έτσι. Πριν ένα χρόνο έπαιζε Νάπολη. Τρίτη, τέταρτη, δεύτερη ομάδα Ιταλία. Τι θέση έπαιζε? Πίσω τον επιθετικό εξτρέμ έπαιζε. Πιο πολύ από ό,τι ξέρω εξτρέμ έπαιζε. Ναι, έπαιζε πολύ εξτρέμ. Ναι, αλλά επειδή ο Πάουκ έχει 4 εξτρέμ, το βαφτίζει δεκάρι και τρώει τον Καμόρα. Τον Καμόρα λέω τρώει. Τρώει τον Μπίσεσβαρ. Τον Αφρικανό, ναι. Να πούμε τώρα κάτι όμως. Δεν μπορεί αυτός ο παίκτης να μην είναι καλός. Δεν γίνεται. Άλλο δεν τον χρησιμοποιούν σωστά, πρώτον. Και δεύτερον, δεν γίνεται ξαφνικά να γίνει και ο Μπίσες Βάδρο, παικταράς όμως, τον οποίο πέρσι εσύ έλεγες, το θυμάμαι, ότι τους τρεις ορόφους του μας δεν μπορεί να τους ανεβεί. Ο Μπίσες Βάδρο όμως, αν του βρεις από πίσω μία στοργή και προδέρμ,
Δηλαδή, να μην τον κάνει 70 μέτρα απόσταση να παίρνει την μπάλα, να τη δίνει και να σπαταλάει δυνάμεις, γιατί το σώμα του χοντρό δεν μπορεί να τον πει. Είναι βαρικό καλό. Πώς το λένε, ρε παιδί, φαρδί θώρακα. Ο άνθρωπος με το φαρδί το θώρακα δεν είναι για μεγάλες αποστάσεις. Αυτό θα το δεις και στο Στίβο. Στο Στίβο τα φαρδιά κορμιά κάνουν 300, 400, 100, 200 μέτρα. Μόλις πάει 5 χιλιόμετρα μαραθώνει και τα λοιπά, βλέπεις κάτι αδύνατους σαν τον Κυβρακίδη. Κατάλαβες τι θέλω να σου πω. Αυτός ο άνθρωπος έχει τέτοια τέχνη και καλή εκτέλεση και βλέπει και είναι και πολύ καλός ασισταδόρος, που πρέπει, έπρεπε να βρει ο ΠΑΟΚ χαμάλιδες να τον κρατήσουν σε λιγότερα μέτρα στον αγωνιστικό χώρο. Απλό είναι το θέμα. Το κύπελο το πήρατε γιατί έβαλε χαμάλι το Σάκοφ και ποιον ακόμα έβαλε. Ο Ίβιτς και ο Μπίζεσβαρ του είπε λίγα μέτρα θα κάνεις διαγώνια κίνηση, θα βγαίνεις εσύ να παίρνεις τον στόπερ, θα χώνεσαι εσύ τζάλμα. Τρεις κινήσεις, τακτική, που έκανε ο Ίβιτς και δεν κάνει ο Λουτσέσκου, για παράδειγμα. Για να το πάμε σε ανάλυση κανονική, να καταλαβαίνω άλλος τι ακούει από κάτω. Ναι, και τώρα ποια πιστεύεις ότι είναι η λύση δηλαδή. Αλλαγή προπονητή. Μάλιστα. Θα πάρεις προπονητή και άλλο γυμναστή να σου κάνει φυσική κατάσταση, γενική αντοχή, ταχύτητες, λίγα μέτρα και τακτική. Αλλιώς θα έχεις προβλήματα. Alright. Οκ, okay. Φιλιά. Καλά, για. Επόμενη γραμμή. Γιατρέ, δεν ξέρω αν γίνομαι αντιληπτός. Βεβαίως. Γίνομαι. Λέει ένας φίλος εδώ. Ρώτα τον γιατρό για βελονισμό για τσιγάρο. Ναι. Ναι. Ο βελονισμός νομίζω ότι σε σχέση με τις άλλες... Με τον Δήμαρχο δεν είχες ένα τέτοιο θέμα για το τσιγάρο, μου φαίνεται. Και, εντάξει, όχι μόνο. Εντάξει. Όχι μόνο. Όχι μόνο. Έρχεται τώρα Δήμαρχος ή σταμάτησε. Όχι. Το έκανε, την έκανε τη θεραπεία του. Ναι, ναι. Πολύ ωραία. Νομίζω ότι τα ποσοστά επιτυχίας εκτινάσονται πάνω από το 60-70%. Στο τσιγάρο. Ναι. Στη μείωση ή στη διακοπή. Την απόλυτη διακοπή. Την απόλυτη διακοπή. Ναι, ναι. Και το άλλο πάει στη μείωση. Ποιο? Δηλαδή τρία πακέτα μπορεί να το κάνει ένα. Μισό. Δεν είναι επιτυχία αυτό. Δεν είναι επιτυχία. Αν εσύ θες να το κόψει μαχαίρι. Εννοείται. Ναι, γιατρέ, μα δεν ξέρω εγώ. Σε περίπτωση που άλλος ναι. αποφασίσει ο άνθρωπος να το 70% κόψει. 70% είναι 100%. Σε περίπτωση ο άλλος είναι αποφασισμένο. Όχι, όχι. Εσύ το 70% πετυχαίνει στο συνολική. Συνολικά, αλλά όταν αν επιλέγει του ασθενεί, να το πω έτσι, νομίζω ότι μπορεί να πα στο 100%. Μάλιστα. Να τη δεδομένη στιγμή ο άλλος να κάνει την προσπάθειά του. Πάμε στο φίλο. Καλημέρα. Έλα, καλημέρα. Καλημέρα, φίλε. Ο γιατρός έχει τίποτα βελονισμό για αυτούς που ακούν Μετρόπολης. Καμιά θεραπεία με βελονισμό. Λέει, ας ακούμε, να ακούμε τους ακροατές που παίρνουν τηλέφωνο και μετά έρχομαστε για βελονισμό όλοι. Νομίζω ότι δεν υπάρχει, αυτή τη στιγμή τουλάχιστον, πρωτόκολλο ιδιαίτερο, αλλά νομίζω ότι δεν χρειάζεται κιόλας. Χρειάζεται ένα πρωτόκολλο, να ξέρεις. Χρειάζεται. Γιατί... Άμα ακούς τώρα από Κοζάνες και από τέτοια και από Καστοριές κάτι άσε, το όχι βελονισμό, πρόκες θέλεις. Δεν τον άνθρωπο. Ναι, ρε φίλε, τι λες τώρα. Και όσο Κωστή, ναι. Όσο για το ερώτημα που έκανες στο... Πότε το έκανες, το μεσημέρι. Ναι. Ρε φίλε. Είπες για η Αθήνα και η Βόρειος Ελλάδα. Και ο Παναγιώτης ο Ψωμιάδης είπε η Αθήνα και η επαρχία. Το γενίκευσε. Λοιπόν, εγώ θα το πω αλλιώς. Η Αθήνα, η Θεσσαλονίκη και η. Και αυτό δεν το λέω επειδή εγώ το πιστεύω, επειδή το ακούω. Γιατί ο άλλος δεν λέμε κάνει μήνυση γιατί λέει το πιστεύω. Όχι. Εγώ το ακούω στα καφενεία, στις πλατείες, στα εστιατόρια, στα γήπεδα και λέω τολμάτε να το κάνετε. Αυτό είπα εγώ. Κοίταξε, να σου κάνω μια πρόταση εγώ. Ναι, τζάμπα θα με κάνει μήνυση, αυτό του λέω. Ας τολμήσουν να κάνουν μια, ας ρωτήσουν μόνο την επαρχία, ας βγάλουν έξω Θεσσαλονίκη, γιατί να σου πω κάτι. Γιατί. Είναι, το ερώτημα είναι Αθήνα-Θεσσαλονίκη, δηλαδή επαρχία τι είμαστε. Κατάλαβε, εμένα με ρώτησαν αν θέλω, μπορεί ο Λαδίτης είμαι. Και εγώ είμαι επαρχία ρε φίλε, αφού είμαι Θεσσαλονικιός. Καρά επαρχία και τούμπα κιόλας. Αρχή όχι, επαρχία. Ναι. Δεν κατάλαβες τον τρόπο που στο λέω, το σκεπτικό. Δηλαδή, εγώ που είμαι στα προάστια της Θεσσαλονίκης, Κιλκής, Βέρειες, Νάουσες, Κατερίνες κτλ. Ναι. Μας ρωτήσανε ή μας ρωτήσατε άμα θέλουμε να προσχωρήσουμε, να κολλήσουμε στη Θεσσαλονίκη. Α, εσύ το πας αλλού.
Γιατρέ, αυτό τον προχωράει. Γιάννα, εσύ από πού είσαι? Από Βέρεια. Βέρεια. Ρωτώ λοιπόν, θέλεις να προσχωρήσεις στη Θεσσαλονίκη? Βεβαίως και όχι. Όχι. Δηλαδή λες, όπως βλέπει ο χωριάτης ο Θεσσαλονικιός τον Αθηναίο, εγώ ο χωριάτης τον Θεσσαλονικιό χωριάτη τον βλέπω όπως βλέπει. Μα το κατάλαβα τώρα, ναι, πήρα γραμμή. Μα Κωστή, βγήκε ένας, δεν ξέρω από πού ήταν, και λέει, εμείς εδώ πάνω Θεσσαλονίκη έχουμε υδροηλεκτρικά, έχουμε κάμπους, έχουμε... Στη Θεσσαλονίκη έχετε κάμπους και υδροηλεκτρικά. Εργοστάσια της ΔΕΗ. Ναι, το κατάλαβα. Κατάλαβες. Αλλά στο τέλος τι είπε εκείνος ο έξυπνος? Θα πάμε εμείς με τους κριτικούς. Εντάξει, στην Κρήτη έχει τα πάντα. Ναι. Τέλος πάντων, είναι ολόκληρο... Από πού να τα πιάσεις και πού να τα αφήσεις τώρα. Ναι. Κατάλαβες. Και εγώ πιτσιρικάς είμαι, δεν είμαι... Τώρα τι να λέμε και ποια... Τα έχουμε κάνει εδώ πέρα, πασοκάρα και νεοδημοκράτες τα έχουν κάνει εδώ. Πασοκάρες. Τι. Πασοκάρες και νεοδημοκράτες. Τι, βασικά όλοι πασοκάρες είναι και δεν το ξέρουν, τέλος πάντων. Είμαστε, ναι. Τι είμαστε, στο πετσί μας, στο αίμα μας το έχουμε. Μακάρι, είμαστε, ναι, λαμόγο λιμοτάγαρα, εντάξει. Άντε, καλό βράδυ. Καλό βράδυ. Και... Ας ετοιμάσει τις πρόκες ο γιατρός, θα έρθουμε όλοι. Τις ακονίζουμε, εντάξει. Γιατρό. Πάμε διάλειμμα χειριτίδης μου. Και 30. Πάμε. Ακούτε Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ. Πάρ. Σου φαίνεται αυτό που μόλις άκουσες πάρ άλογο? Αλλά δεν σου φαίνεται πάρ άλογο να μην έχεις ακούσει για το super duper app του Delivera. Deliveras.gr. Κατέβασε τώρα το πανεύχριστο, υπερταχύτατο, πεντάμορφο, wow, εκπληκτικό, συναρπαστικό, θα σου κόψει την πείνα app του Delivera και παράγγειλε delivery χωρίς να παραλογίζεσαι. Πεινάς? Deliveras. Στην επόμενη γλακούβα στρίψτε δεξιά. Πού σου πάει τα μορτισέρ? Σε δύο μέτρα κλειστή στροφή δεξιά. Σε 15 μέτρα στο... Περνάει κοπάδι με πρόβατα. Ουφ, παρατρίχα. Και μου το είπε ο συνάδελφος, μου το είπε. Go the other way. Βγάλε e-way. Επαγγελματίας οδηγός. Αποκτήστε σήμερα δωρεάν το e-way από τον Αυτοκινητόδρομο Αιγαίου. Κερδίστε ασφάλεια και οικονομία με τις προνομιακές τιμές e-way. Πληροφορίες στο aegeanmotorway.gr. E-way και φύγα. Μετρόπολης 95,5. Είσαι πάντα με τους πρώτους. Είσαι στην κορυφή. Λέει ένα μήνυμα, γιατρέ, να ξέρεις τον κόκκινο δεν τον πιάνει ο βολωρισμός, θέλει, λέει, ακοντισμό. Εδώ πήγε να κάνει κολονοσκόπηση και δεν τον έπιασε η αυτή, πώς τη λένε. Νάρκωση. Η νάρκωση. Mm. Έπρεπε να βάλουν σε γουρούνι. Νάρκωση. Δεν τον έπιασε η νάρκωση, ρε φίλε. Πω, τι Βίσσονας είναι αυτός, ρε φίλε. Τι Βινίσιους είναι αυτός. Πάμε στον κόσμο, καλημέρα. Κώστα, καλημέρα. Καλημέρα, φίλε. Καλημέρα, καλό μήνα σε εσένα, στο Γιάννη, στο Χιλτίδη, όλα τα παιδιά που ακούνε. Καλημέρα. Κωστάκη, ο Νικόλας ο πειρατής είμαι. Ναι. Ο ψηλός, δεν ξέρω. Ο Καλαμαριώτης, το γομάρι με τη μηχανή. Ναι. Με την Μπουμπού. Τι κάνει Μπουμπού? Αυτό ακριβώς θέλω να σε πω. Μπορώ μια βοήθεια, κάτι άσχετο να πω? Ναι, να πεις, τι. Λοιπόν, και εσύ γυρνάς, Κώστα μου, και ο Γιάννης γυρνάει. Λοιπόν, ναι. Προσπαθούμε, άμα ξέρεις τίποτα, κάνα γνωστό καφέ ή καμιά καφετέρια. Επειδή σε δύο εβδομάδες υπάρχει πρόβλημα να την πετάξουν την Μπουμπού έξω από το σπίτι. Πάλι. Ναι, ναι. Προσπαθεί να δώσει μια τηλεόραση μεγάλη. Αν υπάρχει κάποιος που ενδιαφέρεται, καμία γνωριμία, έχει Κώστα, είναι μια μεγάλη LG τηλεόραση 55. Προσπαθεί να μας δώσει, να την πουλήσει για να κρατήσει το σπίτι και το παιδί που έχει ψυχολογικά προβλήματα. Άμα υπάρχει κανένας γνωστός που έχει σπορ καφέ και θέλει να πάρει αυτή τη τηλεόραση. Πόσο την πουλάει την Μπουμπού?
Αυτή την είχε πάρει 3 χιλιάρικα. Τώρα τη δίνει τουλάχιστον ένα 200. Μαζί με τη σιδερένια βάση. Είναι άθικτη. Είναι μεγάλη. Καμιά δουλειά ρε, η μπουμπού δεν έχει. Δεν έχει, ρε Γιάννη. Την εκμεταλλεύονται. Είναι και η ηλικία, ξέρει που δεν σε παίρνουν. Προσπαθώ να την βάλω σε κάτι, σε καθαρίστρα τη φουκαριά. Εγώ πάω, την πηγαίνω λάδια, την πηγαίνω τέτοια. Εσύ δουλεύει. Εγώ τι να μπάζα πετάω και το. Μη σου πω ότι μερικές φορές λέω ότι τρώω, αλλά δεν τρώω για να τρώει αυτή. Τι να κάνω. Τι να κάνω. Και εγώ ξέρεις ίδιο παίρνω, μάνα γονείς δεν έχω. Προσπαθώ να βοηθήσω κάποιον, τουλάχιστον τον κοριτσάκι, προσπαθώ να τον βοηθήσω. Γιατί και το παιδί της είναι με ψυχολογικά προβλήματα. Και άμα θα πάει εισαγγελέα, θα την πετάξουν έξω από το σπίτι σε δύο εβδομάδες. Πόσο χρόνο είναι το παιδί? Μεγάλα παιδιά είναι, 27 και 30. Η μπουμπού πόσο είναι? Η μπουμπού είναι. Εγώ ένα χρόνο την περνάω. Εγώ με το 65, αυτή είναι το 66. Δεν και μεγάλη. Εντάξει, δεν είναι και μικρή, ξέρετε Γιάννη, συγγνώμη, ναι. Κωστάκη, σε εκμεταλλεύονται αυτή η ηλικία τώρα συνήθως. Η κοπέλα δουλεύει κάπου, έχει μια εδώ στην Καλαμαριά μια οικοδομή με 30 ευρώ το μήνα, τι να πάρει, την εκμεταλλεύονται. Εγώ τη δίνω τρόφιμα και τέτοια. Και για να μην σας κουράζω και σας χαλάω τη ροή προγράμματος, εσύ που γυρνάς παλικάρι μου ή κάποιος γνωστός που έχετε. Αυτοί που ακούνε, κανονικά το μεσημέρι πρέπει να βγεις να το πεις στη μεσημεριανή, ναι, εκπομπή. Εντάξει, και τώρα το βράδυ μπορεί να τσιμπήσει. Το μεσημέρι, επειδή πηγαίνω σε κάτι μπάζα και σε κάτι τέτοια, δεν μπορώ ρε εσύ, Κώστα. Αλλά τώρα κάποιος που ακούει, ο Γιάννης έχει το κινητό μου. Αν βρεθεί κάποιος που γνωστός σας ή της παρέας εκεί που και έχει εγώ το έχω το καφέ, κινητό. Και εγώ το έχω το κινητό σου, Νίκο. Ναι. Νίκο, και εγώ το έχω το κινητό σου, Νίκο. Οπότε αν ακούσετε κάτι, μπορείτε να δώσετε. Αν θέλεις, αν θες αύριο 2 η ώρα, ξαναπάρε. Δύο η ώρα, κάτι συγγνώμη, το μεσημέρι εννοείς, Κώστα. Ναι, να το πούμε και το μεσημέρι, μήπως θέλει κάποιος να την αγοράσει την τηλεόραση. Ναι. 55 γιατί όπως θα πάρει η κοπέλα, ούτε ένα ευρώ δεν θα της μείνει. Θα τα δώσει τα νίκη γιατί την βάλαν τελείω. Αν δεν πληρώσει, λέει αυτό, θα σε βγάλουμε έξω τα πράγματα. Και προσπαθώ να βρω και μια αποθήκη που ένα φίλο μου γνωστό, μπας και της βάλω, δηλαδή της σώσω τα πράγματα. Γιατί άμα φτάσει στα άκρα υπόθεση, να προσπαθώ να βρω κάτι αποθήκη εδώ, κάτι εδώ δικού μου καλαμαριώτες, να την κάνουμε τζάμπα. Ωραία, Νίκο, αύριο. Ναι. Αύριο, ναι, ξαναπάρε μας τηλέφωνο να το, ναι, πούμε και το μεσημέρι να βρεθεί κανένας. Όλο, ναι, και κάποιο μαγαζί θα θέλει. Ναι. Καμιά τηλεόραση. Τι λες, ναι, μαγαζί. Συγγνώμη, Κωνσταντίνη, είμαι λίγο. Τα έχω χάσει. Δηλαδή, μετά τις 2 για. Κοίταξε, πάρε πριν τις 2, θύμισε το μου. Να σε πάρω πού στο 90-90-90. Ή εδώ, πάρε με στο κινητό, πάρε με, αφού το έχεις το κινητό μου. Το κινητό, Κώστα, δυστυχώς, επειδή σε έχω άλλαξε, μου φύγε σε κάτι, σε γιαούρτι, σε τέτοιο πίσω μέσα σε ασβέστη. Έχω πάρει άλλο και του Γιαννάκη του Χιλιτίδη μόνο έχω. Ωραία. Πάρ το Χιλιτίδη τότε να με πάρει το μεσημέρι να μου το θυμίσει ο Χιλιτίδης. Ναι, το Γιάννη μου, τι ώρα να τον πάρω να μην τον ενοχλώ. Νομίζω 2 η ώρα να τον πάρει θα είναι εντάξει. Έγινε. Μεσημέρι? Μεσημέρι. Καλά, έγινε παιδιά. Άντε, υπομονή λοιπόν, καλό μήνα, χίλια ευχαριστώ. Γεια και αν μπορέσω και βρω κανένα όχημα θα έρθω να φέρω και έτσι να σας δω και από κοντά. Έγινε αγόρι, έγινε. Τι τραβάει ο κόσμος. Τι γίνεται να πούμε. Το γνώρισα εγώ αυτό. Ναι. Ας γίγαντας μέχρι και απάνω να κάνει δουλειά χειρονακτική ό,τι θέλεις. Εργατικός, ωραίος. Ψηλό, σαν γίγαντα, σαν κύκλοπα, σαν τον Ανέστη τον τερματοφύλακα ένα πράγμα, δύο φορές πιο δυνατός. Α, τέτοιο κτίνος. Πάμε επόμενη γραμμή, ναι. Έλα, ραπ. Έλα, φίλε. Τι γίνεται? Μια χαρά, φίλε, εσύ. Εντάξει, ψυχολογικά δεν είμαστε καλά, ραπ. Γιατί? Θα σε πω, οι γυναίκες μας έχουν καταστρέψει. Φίλε, έχεις να φας? Έχω να φάω. Δεύτερον, έχεις να. Ζεσταθείς το καλό το χειμώνα? Έχω. Γυναίκα μόνιμη έχεις? Δεν έχω, ρε παιδί. Παιδί έχεις? Τίποτα δεν έχω. Και έχεις προβλήματα? Α, πηδήξω, ρε φίλε, πάμε επόμενη γραμμή. Πάμε επόμενη γραμμή. Έχεις προβλήματα κι εσύ. Σε βγάζεις κανείς από το σπίτι έξω? Όχι. Μια χαρά είσαι. Έχεις και προβλήματα. Φαντάσου δηλαδή το ένα τηλεφώνημα τώρα με το άλλο. Τη βγάζουν από το σπίτι. Παιδιά με ψυχολογικά προβλήματα. Δεν έχει να πληρώσει το ενίκιο. Ο άλλος έχει δουλειά, μια δεν έχει. Και δεν έχει ψυχολογικά προβλήματα. Και έχει ο άλλος που είναι μια χαρά. Επόμενη γραμμή, ναι. Έλα, ραπ. Έλα, φίλε. Ακούς? Ακούω, ρε φίλε. Πιστεύεις ότι ο ΠΑΟΚ δεν έχει την πολυτέλεια να πουλήσει το Γενάρη? Ο ΠΑΟΚ δεν έχει την πολυτέλεια να πουλήσει το Γενάρη. Το μόνο που μπορεί να πουλήσει το Γενάρη είναι τον Μπρίγιοβιτς. Αυτό που λες είναι αδύνατο. Τι αδύνατο είναι? Μου λες ότι δεν έχει την πολυτέλεια να πουλήσει γενικά σαν ομάδα. Όχι μόνο να πουλήσει, δεν έχει. Πρέπει να αγοράσει κιόλας. Ναι. Στην κορυφή. Πρέπει να αγοράσει κιόλας. Πού πονάει, για να πάρει το πρωτάθλημα. Δηλαδή δεν μπορεί να σκεφτεί κιόλας τις επιστροφές του Βάρντα και χαρίσει.
Από αυτή την άποψη μιλάς. Από αυτή την άποψη μιλάνε. Κοίταξε, Ουάρντα δεν θα το έλεγα. Βιερίνια έχει Τσαρμακάμπος, έχει Γιλιμιό, έχει. Πώς το λένε, τον Μπέλκα, έχει πράγμα μπόλικο εκεί. Ουάρντα. Αλλά Ουάρντα είναι εξελίξιμος. Ναι. Εντάξει. Έχει... Κοίταξε έχει και ο Ουάρντα. Έχει τον Ατρόμητο που είναι πίσω από τη σέντρα ο Ατρόμητος. Κάνει αντεπίθεση ο Ατρόμητος, βρίσκει χώρο ο Ουάρντα, τέχνη έχει, ταχύτητα έχει, ναι. Κοίταξε, άλλο βιολί ο Ατρόμητος, άλλο βιολί. Ναι, ναι, μισή ώρα, 45 λεπτά πίσω από τη σέντρα ήταν, δεν βγήκε. Το καταλαβαίνω. Καταλαβαίνεις, θέλω να σου πω. Και για οποιονδήποτε που λέμε, δεν έχει καμία σχέση το πώς θα παίξει ένας ποδοσφαιριστής στον Ατρόμητο και στον κάθε Ατρόμητο, ακόμα και Πανιόνιο, και σε καμία περίπτωση με το πώς θα παίξει τον ΠΑΟΚ. Αυτό είναι ξεκάθαρο για μένα. Από εκεί πέρα όμως πιστεύω ότι ο Χαρίσης και ο Ουάρντα μπορούν να έχουν πρωταγωνιστικό ρόλο. Πόσους δανεικούς έχετε γύρω-γύρω? Ορίστε. Μου φαίνεται, δεν το έχω ψάξει, οι ρεπόρτερ το ξέρουν καλύτερα. Πόσους δανεικούς έχετε σε όλη τη γη? Σε όλη τη γη. Έχετε 30 δανεικούς. Θα έχουμε 10 σίγουρα. Κίτσιου, Γιαννούλη, Ουάρντα, ναι. Ο κεντρικός αμυντικός, πώς το λένε, ο Χατζησαΐας, Χαρίσης, 5 έχω πει ως τώρα. Ναι. 5 έχω πει. Ναι. Νομίζω Ζάιρο 6. Και ναι. Σκοράρι, ναι. Αλλά για ΠΑΟΚ δεν κάνει. Έχουμε περίπου κανιά δεκαριά. Ναι. Κανιά ντουζίνα έχουμε σίγουρα. Ναι. Κάποιος από αυτούς είναι ηγέτης. Κανένας από αυτούς δεν είναι ηγέτης. Δηλαδή να καίει μπάλα να παίζεις πάω ΠΑΟΚ στην Τούμπα, να σε δύο βαθμούς πίσω, να θες νίκη, να πάρεις το πρωτάθλημα όπως με τον Γκουερίνο το 76. Ένα τέτοιο σκηνικό. Και να είναι ένας παίκτης, δύο παίκτες προσωπικότητες και να πω να σας πηδήξω τα ράματα ρε, στην μπάλα. Εγώ είμαι αυτός που θα βγει μπροστά. Έχεις τέτοιον. Ο ΠΑΟΚ για μένα προσωπικά. Ρωτάω, έχει τέτοιον? Όχι, δεν έχει τέτοιον. Δεν πανάει 40 δανεικούς. Και για μένα προσωπικά ο Γκαρσία και οποιοδήποτε άλλο, ούτε ο Κωνσταντισάου δεν ήταν ηγέτες. Ο ηγέτης δεν φαίνεται στις στιγμές και στις ψηφομαγίες. Για μένα προσωπικά. Ο ηγέτης σηκώνει αγωνιστικά την ομάδα. Αυτός που θα μπορούσε να θεωρηθεί ηγέτης ως ένα σημείο ήταν ο Βιερίνια στα καλά του πριν φύγει. Ο Βιερίνια πριν φύγει έπαιρνε τον το δεξί τον μπακ, το δεξί τον στόπερ, το εξάρι, του έκανε παραμάζωμα, του διέλυε. Είχε το Σορλέν από πίσω χαμάλι, 1, 2, 3 βολίδα κάτω στο δεξί χέρι του τερματοφύλακα, έχει δώσει 15-20 βαθμούς. Γι' αυτό τον κράζω το Βιερίνια. Γιατί θέλω το ίδιο να το κάνει τώρα στα 32. Μπορεί? Ξεραπτό, για να μην κοροϊδευόμαστε, ο Βιερίνια δεν μπορεί να δώσει. Ε, άμα δεν μπορεί, τι να τον κάνω το Βιερίνια. Αλλά νομίζω ότι για το ελληνικό πρωτάθλημα είναι καλός. Ρε φίλε, τη διαφορά την κάνει. Δηλαδή άμα ο Λιμιός. Θα μπορεί. Αν ο Λιμιός και ο Πέλκας μου είναι πολυτιμότερη από το ρηχό Βιερίνια, τι να τον κάνω. Δεν εγώ τον Βιερίνια τον πήρα, όχι για τον κόσμο. Δεν τον κάνω εγώ Μπερμπάτοφ. Ουσιαστικά τον θέλω. Ουσιαστικά τον θέλω. Θέλεις να μιλήσουμε ρεαλιστικά? Ρεαλιστικά, ναι. Ωραία. Ο Βιερίνια πιστεύω ότι αυτή την έκρηξη και αυτή την ταχυδύναμη που είχε στα 24. Δεν την έχει στα 32. Προφανώς. Έχει πέσει το τεστερόνι. Έπεσε. Από εκεί και πέρα όμως. Έχει τις παραστάσεις για να μπορέσει να παίξει ένα όμορφο, να παίξει σε ένα καλό επίπεδο στην Ελλάδα. Άκουσε να δεις, παίζει ο Περόνε. Ναι. Δεν γίνεται να παίζει ο Βιερίνια. Ναι, ο Περόνε πήρε το Βαρέλα ένας μέναν και τον πέρασε. Κοίταξε, και ο Περόνε σε δυο φάσεις στον αέρα πήρε τις κεφαλιές. Ο Περόνε πάνω από μισή ώρα δεν μπορεί να παίξει ένα ημίχρονο. Είναι γέρος. Άκουμε όμως, άκουμε λίγο, ναι. Ποια είναι η διαφορά. Ο Περόνε είναι γέρος. Το 30 λεπτό που θα παίξει όμως ο Περόνε μπορεί εμένα Σαλάρισα να μου δώσει πόντο. Στο αντιστρέφω εγώ τώρα. Και σου λέω το εξής. Ο Βιερίνια και αυτός είναι γέρος. Μπορεί να μπει στο 60 και να μου πάρει το μάς στο 78. Μπορεί να το κάνει. Αν μπορεί να το κάνει, θα πάω να πάρει το πρωτάθλημα ως αλλαγή ο Λισαντέμπε να είναι. Να μπαίνει στο 60, στο 82 να κάνει το 1-0. Να πάω σαν τον Κινούση είπα. Γονιπετής που πήγε στην Παναγιά της Τίνου μέχρι τη θύρα 7 και να προσκυνήσω τη φανέλα του. Μπορεί να το κάνει. Θα μπορέσει. Αν μπορέσει, του ζητώ συγγνώμη απροκαταβολικά για όσα του έχω πει. Επόμενη γραμμή. Να το κάνει. Τον προκαλώ. Επόμενη γραμμή. Επόμενη γραμμή. Επόμενη γραμμή. Κουστή. Μάλιστα. Αυτή που σε στενοχώρησε χτες και έπιασε το κοριτσάκι στο σώμα, δεν τρέπεται λίγο? Τώρα τι να κάνω με τον κάθε τσουλάκι, τώρα θα ασχολούμαι εγώ. Μήπως η κόρη της είναι τέτοια? Όχι, δεν θα λέμε για τους άλλους. Άκου εδώ. Περίμενε. Όχι, δεν το δέχομαι. Είναι πουτάρα και. Κόψε τον. Ρε φίλε, ανώμαλος είσαι. Θα κάνουμε αυτά που μας κάνουν οι άλλοι. Δηλαδή μας βρίζουν τα άλλα ραδιόφωνα.
από το πρωί μέχρι το βράδυ θα γίνουμε σαν και αυτούς και θα τους βρίζουμε κι εμείς. Βγήκε μία, έβρισε, τελείωσε. Έχει, τελείωσε. Τι θα κάνουμε, η δουλειά μας είναι να μας βρίζουν κιόλας. Τι θα μας κάνουν, ροδοπέταλα να μας πετάνε. Πάμε επόμενη γραμμή. Μη, όχι τέτοιες συμπεριφορές. Είπαμε θα γίνουμε αιρετικοί, θα γίνουμε κοινικοί, θα γίνουμε, αλλά όχι βριστικοί. Πρέπει να ανεβάσουμε το επίπεδο. Αυτό το ραδιόφωνο, εδώ, θα κάνω δύο λεπτά Γιάννη. Αυτό το ραδιόφωνο εδώ. Το άλλο ραδιόφωνο που δούλευα στην Κομωτινή έβγαινα μισή ώρα. Τώρα δεν βγαίνω. Ο Καρατζαφέρης ο Γιάννης, ο Γιώργος και η μαμά του Γιάννη. Και ο Σχιζοδήμος στο Γιούρο Πουάν. Δεν μου έχουν πει ποτέ τι να πω. Ή ότι πείραξες εκείνο και τα λοιπά. Δεν βρίζουμε. Δύσκολο είναι. 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 Δεν βρίζουμε. Δύσκολο είναι.